Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα, τι κάνετε. Ξεκινήσαμε λίγο αργά, καθυστερήσαμε να ξεκινήσουμε, αλλά έτσι είναι οι ωραίες εκπομπές και οι ζωντανές εκπομπές αργούνε. Και φυσικά είχαμε ξεκινήσει ότι θα ξεκινάγαμε με την Βίκη μας, αλλά επειδή καθυστερήσε η Βίκη, θα ξεκινήσω με την όμορφη μου Χρύσα Νικολακάκη. Νικολάκη. Νικολακάκη, γιατί είναι και το κριτικό ναι, το λόγιο, αυτό το βάζω. Άμα θες, έλα λίγο πιο μέση, πιο κέντρο, να σε καλωσορίσω. Ξέρω ότι είχε πάρα πολύ κίνηση για Τετάρτη, που υποτίθεται ότι τα μαγαζιά είναι κλειστά και δεν θα έπρεπε Τετάρτη να έχει έτσι κίνηση. Όχι, δεν θα έπρεπε. Αλλά πάρα πολύ κίνηση. Και εγώ είδα και έπαθα. Αλήθεια από εθνική. Και γι' αυτό και το μωράκι μου, αλλά δεν πειράζει. Θα κάνουμε μια διακόπη για να, έτσι, να αλλάξουμε, να μην είναι συνέχεια. Κανένα πρόβλημα. Μου, αν και βλέπω ότι το όνομά σου ταιριάζει κιόλας, γιατί είσαι και χρυσό παιδί. Τα προλάβανε. Αυτά ακριβώς. Και μου τα προλάβανε και τα ξέρω και το βλέπω και από την αύρα. Αλλά εκτός αυτό που είπες, μου τα προλάβανε. Μου τα προλάβανε ότι... Είσαι ένα παιδί με ήθος και βέβαια να μην μιλήσω. Έτσι, πέντε πράγματα για σένα, ναι. Ποια είναι. Προτιμώ μιλήσεις. Αυτό είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά έχουν τη σεμνότητα να το... είναι σεμνοί. Και δεν θέλουν, ντρέπονται, είναι ντροπαλοί μάλλον. Εντάξει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω σε ποια κατηγορία. Απλά μου αρέσει να δουλεύω πολύ. Εγώ και Ρωσίσα. Με ηχθείς παιδί μου. Είμαι πολύ εργατική. Αυτό μπορώ να το παραδεχτώ. Γιατί... και ονειροπόλα. Ναι. Η χθής είναι ονειροπόλη. Ναι, αλήθεια. Εγώ έχεις αέρα κι εσύ. Εγώ είμαι πάνω στην αλλαγή υδροχώος με ηχθή. Έχω κι εγώ αέρα. Έχεις εσύ αέρα. Βέβαια. Εγώ ηχθής με δίδυμο. Ναι, εσύ έχεις με το δίδυμο. Πάλι καλά. Σε σώνει ο δίδυμος από την αυτοκαταστροφή. Αλλά θα πεις και ο δίδυμος τι είναι. ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό και το επόμενο, για τώρα που δίνεις πάσα. Α, ωραία. Στη λέξη αυτοκαταστροφή, εγώ θα κρατήσω καλύτερο συνθετικό. Να πάνε λίγο όλα καλά. Λίγο πιο δυνατά τη φωνούλα, ναι. Να πάνε όλα καλά. Ευελπιστώ να έχει εκδοθεί το βιβλίο μου για τις γυναικοκτονίες. Ένα δυσάρεστο θέμα, γι' αυτό είπα καταστροφή. Είναι διηγήματα και ελπίζω μέσα στο καλοκαίρι να μου δοθεί ευκαιρία να τα τελειώσω. Γιατί τα έχω ξεκινήσει ένα χρόνο τώρα. Τώρα είναι ένα θέμα αυτό που έχει γίνει μεγάλη. Αυτό βλέπω εγώ και από φίλες μου έτσι που είχαν παραιτηθεί. Έχω μια γνωστή που είναι παλέμαχος ψυχολόγος. Βέβαια αυτή είχε γράψει βιβλία, την έχουμε παρουσιάσει εδώ στις αρχές το 2014, το 2015 που είχα ξεκινήσει. Αυτή έχει γράψει για βιβλία για την κακοποίηση των γυναικών. Από μάλιστα. Τότε, δηλαδή από παλιά, από το 75-78, έχει γράψει αυτή η βιβλία. Και μάλιστα. Έλεγε... Ναι. Όνομα. Είναι η κυρία Λογοθέτη. Α, μάλιστα. Δεν έχω ακουστά την κυρία Λογοθέτη, ναι. Λοιπόν, αυτή τώρα μου στείλε ένα βιντεάκι, γιατί πέρυσι, για κάποιο λόγο, επειδή ήθελε να κάνει μια καταγγελία και της είπα ότι είναι άκυρη καταγγελία, παρεξηγήθηκε και δεν μου μίλαγε. Τέλος πάντων, ξαφνικά. Μου έστειλε ένα βιντεάκι που έχει ανεβάσει στο YouTube και κάνει ολόκληρη αυτή για την κακοποίηση των γυναικών. Αυτή έχει κάνει διατριβή όμως, είναι μεγάλη γυναίκα συντάξιούχος. Ναι. Και σκέψω ότι και στα νιάτα της τότε έκανε αυτό, δηλαδή ήταν, που έκανε για το φεμινισμό, ήταν από αυτές τις γυναίκες, τις πρώτες. Υπέροχο, ναι. Και τώρα ανέβασε ένα βιντεάκι και βλέπω ότι πολλές γυναίκες και άντρες έχουν εστιαστεί σε αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι η βία πάντα υπήρχε, πάντα απλά. Υπήρχε. Δεν φαινόντουσαν. Όπως πάντα υπήρχαν και τα τρακαρίσματα. Αυτό το βιβλίο το ξεκίνησα πριν το γεγονός της Πάτρας. Είναι ένα χρόνο γραμμένο. Μιλάω για οικογενειακή βία, σεξουαλική βία, ελεκτική βία. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αναγκάζουν, θα σου πω και κάτι όμως. Γιατί έχω ένα πρόσφατο γεγονός πολύ κοντά μου. Ναι. Που η μάνα έχει πάρει το παιδί. Η μάνα έχει πάρει το παιδί από τον πατέρα και το έχει εξαφανίσει. Τώρα, αν αυτός ο πατέρας τη δει, δεν θα τη σκοτώσει. Συγγνώμη. Ναι. Δηλαδή, γι' αυτό και κάνω την ανατροπή μέσα στο βιβλίο. Γι' αυτό το λέω, για να δίνει ωραία πάσα. Μπράβο. Γιατί εκτός από αυτές τις κραυγές γυναικών που εγώ θα βγάλω, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ο τελικός βέβαια τίτλος,
θα υπάρχει και μία περίπτωση μέσα στο βιβλίο που θα κάνει την ανατροπή. Επιτοπλίστων είναι ένα βιβλίο γραμμένο για όλες αυτές τις γυναίκες που έχουν υποστεί. Δηλαδή αυτή η φαρμακοποιός τώρα του έλεγε θα σου πάρω τα παιδιά, θα πάρω διαζύγιο. Η άλλη του έλεγε του αεροπόρου θα πάρω το παιδί και θα φύγω. Και ο άλλος τη σκότωσε. Είναι λογικό. Και να σου πω κάτι, πολλοί άντρες φτάνουν σε αυτό το σημείο. Άλλο που δεν έχουν την τόλμη να το κάνουν. Αλλά για σκέψου και ξέρεις πόσες γυναίκες, επειδή έχουν και καλά το αυτό της μαμάς, έχουν υστερήσει στον πατέρα το παιδί. Αυτό είναι τραγικό. Δεν γίνεται φωνιάς ο άλλος όμως έτσι. Και εγώ του δίνω και το χέρι. Εγώ πάνω σε αυτό δίνω το χέρι στο φωνιά. Στο πανεπιστήμιο μας έλεγαν, στο μάθημα της εγκληματολογίας, γιατί μου δίνεις πάσα τώρα, γι' αυτό το λέω, ότι είμαστε όλοι εν δυνάμει δολοφόνοι. Μπράβο. Κάτω από τις προϋποθέσεις τις κατάλληλες, όταν υπάρχει δυναμική, ανάλογα φυσικά με την προσωπικότητα, την ιδιομορφία, τον ηθικό κόσμο και όλα τα συναφή που απαρτίζουν έναν άνθρωπο, κινούμαστε αναλόγως με το τι λέει η ηθική μας, η ψυχή μας και φυσικά με τις συνιστώσεις, τις συνισταμένες. Δεν έβαλα το σύνδεσμο στην ανάρτηση, Γιατί μου το στείλανε τώρα, δεν έχεις βάλει, λέει, το σύνδεσμο στην ανάρτηση. Καλά, ας πάνε σε πιο παλιά, λέω εγώ τώρα. Δεν έχω μπαταρία να το διορθώσω. Δεν μπορεί να με το βάλα. Μαγνητοσκοπείται η εκπομπή, είναι live. Μαγνητοσκοπείται η εκπομπή, εντάξει. Δεν έχουμε και σήμα. Δεν έχουμε και σήμα, εντάξει, δεν πειράζει. Για να σε βοηθήσω να το κάνω εγώ, αλλά δεν έχουμε σήμα. Δεν πειράζει, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς θα ανέβει στο YouTube, δεν είναι, και όσοι μας βλέπουν ξέρουν να πατήσουν τώρα. Πρέπει να σε, εντάξει, από τα πολλά που κάνουμε, ξέρετε να το βάλω. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει, εντάξει, όλα καλά. Ενώ στην πρώτη κοινοποίηση, στην πρώτη κοινοποίηση έβαλα όπως πάντα, 6,5, το έβαλα. Εντάξει. Θα ανέβει όμως στο YouTube μετά. Και παίζεται συνέχεια, δηλαδή δεν είναι... Λοιπόν, άρα κάνεις και καινούριο έργο. Εγώ τώρα κατάλαβα ότι ήρθαμε να παρουσιάσουμε αυτά που ήδη έχεις και εν τέλει προπαρουσιάζουμε αυτό που είναι ναι. Ξεκινάμε έτσι, μου αρέσει με αυτό που κάνω. Ναι, είμαι λίγο flashback narration εγώ. Τα κάνω τα flashback μου. Δεν είναι θέμα ανατροπής, έτσι μου βγαίνει. Οπότε τα βιβλία μου που παρουσίασα φέτος στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών ήταν η Γυναίκα Σαούλιν και ο Γιάννης Ρίτσος, η Ορθόδοξη Παράδοση στην ποιησή του, που είναι η διατριβή μου στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, το μεταπτυχιακό μου. Πάντα είχα αγάπη στο Γιάννη Ρίτσο και πάντα. Και είμαι θεολόγος. Έχω τελειώσει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και έχω κάνει και σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία, στο Ανοιχτό μετά, με την εκπαίδευση. Και στο τελευταίο έτος. Κλήθηκα να διαλέξω τομέα. Διάλεξα λογοτεχνία γιατί την αγαπάω. Είχα προτείνει, θυμάμαι, στην καθηγήτριά μου τον Παπαδιαμάντη που επίσης αγαπάω, γιατί το Ρίτσο λίγο το φοβόμουν. Και η κυρία Κυπρίου, η Αθανασοπούλου, αν μας ακούει, τη στέλνω πολλά φιλιά. Μόνη της μου το πρότεινε και λέω, δεν το πιστεύω, είπα μέσα μου, χάρηκα τόσο πολύ. Αλλά φοβήθηκα μαζί. Και χαρά και φόβος. Και έτσι όπως το συζητούσαμε. Το σκέφτηκα καλά και καταλήξαμε, ας πούμε, στο να βρω τα ορθόδοξα στοιχεία σε αυτόν τον αριστερό ποιητή, γιατί σκέφτηκα ότι είναι μεγάλη, πώς να το πω, αντίθεση ένας αριστερός ποιητής να γράφει ορθόδοξα. Και μέσα στο Ρίτσο υπάρχουν πολλά στοιχεία ορθόδοξα, πάρα πολλά ορθόδοξα. Μου δίνεις μακάρι αυτό να κάναμε μια ολόκληρη εκπομπή γι' αυτό, δηλαδή βάση πάνω σε αυτό που πες. Να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή, γιατί λίγο έχουν μπερδέψει. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς αριστερούς που είναι πιο χριστιανοί από κάποιους άλλους δεξιούς ή κάποιους αριστοκεντρώους, τέλος πάντων. Και επειδή τέλος πάντων έχει κάτσει στο μυαλό των ανθρώπων ότι οι αριστεροί δεν πιστεύουν, έχω και. Κάποτε γινόντουσαν εδώ στη Νέα Σμύρνη εκλογές. Και ήταν ένας δημοτικός σύμβουλος παλιότερα, πριν 10 χρόνια. Με την αριστερά. Σαν αυτό όλοι λέγανε θα είναι άθεος. Σε πληροφορώ κάποιος όμως που ήταν παρατηρητικός λέει αποκλείεται να είναι άθεος γιατί φοράει δύο κομποσκίνια στο χεράκι του. Δηλαδή μπορεί για το Θεό Αθήνα αυτός να δήλωνε άθεος αλλά ξημεροβραδιαζόταν στο Άγιο Όρος. Και ξέρουμε πάρα πολλούς έτσι όπως δέστε το φλωράκι
Mm-hmm. Τώρα είναι βαθιά θρησκευόμενος. Ας πάμε και στον Καζαντζάκη που θα είναι η επόμενη. Έχω υποσχεθεί στο Φιλοσοφικό Σύλλογο του Παλέφωνα στην αγαπημένη μου Διαδοντά που ήταν χρόνια στην ΕΡΤ. Φαντάζομαι θα ξέρεις από τις πιο παλιές της ΕΡΤ. Την αγαπάω και πάει πολύ. Κάτι να κάνουμε με τον Καζαντζάκη για να δούμε και εκεί τα ορθόδοξα στην πίστη του Καζαντζάκη. Που τόσο πολύ έχει αδικηθεί και ο Καζαντζάκης, εγώ έχω πολλούς πατέρες της Εκκλησίας που τον έχουν σαν παράδειγμα σε πολλά πράγματα. Έτσι, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που ακούω. Ναι. Πάρα πολύ χαίρομαι. Όχι, όχι, πολύ μοντέρνη και σου μιλάω για θεολόγους που γίνανε πατέρες μετά και το μυαλό τους είναι ανοιχτό και ξέρουν τι τους γίνεται και. Τώρα είναι μεγάλοι άνθρωποι, εντάξει. Ναι, και νομίζω ότι λίγο να διαβάσει Καζαντζάκη. Να διαβάσει την ασχετική, το φτωχούλι του Θεού. Νομίζω ήταν παρεξήγηση αυτό τότε και ποτέ λέει δεν τον αφορήσανε. Αυτό είναι διάδοση ότι τον αφορήσανε. Απλά κάποιοι παπάδες εκείνη τη στιγμή που ήταν στην αυτή στείλανε μια επιστολή. Ακριβώς, και αυτό. Φτάσανε μέχρι την επιστολή, αλλά δεν έγινε τέτοιο. Μέχρι εκεί δεν έγινε αφορισμός, δεν έγινε τέτοιο πράγμα. Φτάσανε μέχρι αυτό. Ναι, μέχρι... και εγώ αυτό έχω ακούσει, να σου πούμε. Γιατί το έχω ψάξει και έχω μιλήσει και με πατέρες εκκλησίες και βλέπω. Δηλαδή, εγώ είχα τον πάτερ Δημοσθένη που τώρα έχει συνταξιοδοτηθεί, 85 χρονών είναι, καθηγητής. Ήταν σε σχολεία, δηλαδή όλους εμάς μας είχε μαθητές στη Νέα Σμύρνη. Ναι. Αυτός λατρεία για τον Καζαντζάκη. Συνέχεια στο λόγο του έλεγε παραδείγματα για τον Καζαντζάκη. Ωραία. Και μας το έλεγε αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι έτσι. Αν μου επιτρέπεις και έχω κάνει και έχω γράψει πάρα πολλά πράγματα. Γράφω στο Maximago που έχω μόνιμη στήλη και γράφω και σε άλλα τέλος πάντων και στο Fractal, σε πολλά. Εκεί έχω μόνιμη βέβαια. Ο Καζαντζάκης από το Office και κρίνω που άμα διαβάσεις λίγο άμα θα δεις... Άμα κοιτάς έτσι γιατί η κάμερα είναι έτσι και γιατί κοίτα εμένα μη φαίνεσαι όλο το προσωπάκι γυρισμένο. Θα δεις λοιπόν ότι... την πορεία του Καζαντζάκη μέσα στο φως, μέσα από το σκοτάδι, είναι δηλαδή αυτό το οποίο λέμε το κριτικό φως Καζαντζάκη. Μέσα στην άβυσο να βρει το Θεό. Αυτό το δικό είναι. Του Θεό, η πορεία του προς το Θεό. Συγγνώμη, όλοι αυτό δεν κάνουμε. Όλοι αυτό δεν κάνουμε. Ένας Καζαντζάκης είμαστε όλοι. Όλοι αυτό ψάχνουμε. Ψάχνουμε την αλήθεια. Και βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στην αλήθεια και να πούμε ότι ναι, όντως υπάρχει ο Θεός και όντως έτσι είναι, περνάμε από διάφορα στάδια. Ναι, ναι, έτσι όπως το είπες είναι στάδια. Τρομερό, όπως το είπες. Έτσι, έτσι δεν είναι. Είναι η πορεία μας προς το φως, η εν Χρίστος που λέμε εμείς οι θεολόγοι, να ψάξουμε να βρούμε λίγο γιατί, το χριστιανικό μας. Γιατί, να σου πω κάτι, και τα, εγώ δηλαδή στην αναζήτηση της αλήθειας έκανα πολλά πράγματα, έκανα και γιόγκα, έκανα και ρέικι, έκανα και... θυμάμαι είχα πάει σε ένα πνευματικό στον πνευματικό μου, κύριο Γαβριήλ Δύναμη, και να κοιμηθεί τώρα τον Τζάφο. Και του λέω θέλω να κατεβάσω τους αγγέλους μου. Γιατί είχα πάει σε κάτι σεμινάριο που κατεβάζουμε τους αγγέλους. Ναι, αγγελολογίας, ναι. Και μου λέει παιδί μου, θες να κατεβάσω τους αγγέλους. Δεν, ούτε με μάλωσε να μου πει άω και αμαρτία. Τίποτα. Τίποτα. Του άρεσε που είχα αναζήτηση. Παιδί μου, μου λέει, ψάχνεις τους αγγέλους. Τώρα θα μου λέει θα κάνεις 30 μετάνοιες γι' αυτό. Και θα δεις πώς θα κατεβεί. Ναι. Λοιπόν. Να πάω να ανοίξω στη Βίκη, θες εγώ... να μας ξεκινήσεις με τον Καζαντζάκη και μετά με θα κάνουμε το ένα... Ναι. Με το Ρίτσο. Και θα κάνουμε ένα διάλειμμα να μας μιλήσει βεβαίως. Η Βίκη. Θα διαλέξω μόνη μου αυτό ναι, που ναι, θέλω. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Θα διαβάσω λοιπόν... Θα διαβάσω ένα απόσπασμα που έχω γράψει από το πρώτο κεφάλαιο «Ποίηση και πεζογραφία του Ρίτσου με χριστιανικές αναφορές» στις χριστιανικές αναφορές λοιπόν του Ρίτσου. Στο ποίημα του Ρίτσου στο Χριστό, το οποίο γράφτηκε στα έτη 1930-1934, έχουμε μία σημαντική αναφορά του Χριστού. Ο Πρεβελάκης σχολιάζει το ποίημα αυτό που και καταλήγει στο ότι ο αγώνας του Ρίτσου να νικήσει τον εαυτό του σχετίζεται με την πίστη του στο Χριστό. Παραδέχεται ότι γίνεται μια πάλη ανάμεσα στο Χριστό και τον Μάρξ, στην πίστη και στη στεγνή λογική και τέλος ο Ρίτσος στο ποίημα αυτό
αμφισβητεί τη θεϊκή υπόσταση του Χριστού, αλλά όχι την ηθική του φυσιογνωμία. Θεωρεί ότι υπεύθυνος για όλα αυτά είναι το ιερατείο. Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Πρεβελάκης, για το Ρίτσο, απαρνιέται το Χριστό, δηλαδή απαρνιέται τον αρμονικό κόσμο που έχει εισχωρήσει στο αίμα του. Κατά τον Αλεξίου, ωστόσο, στο ποίημα αυτό, ο Ρίτσος αντιπαραθέτει με οδύνη το Χριστό των Ευαγγελίων και το Χριστό των φτωχών και απλών ανθρώπων, που βίωσε και αγάπησε, το Χριστό των παιδικών χρόνων, της μονεμβασιάς, με το Χριστό της Εκκλησίας και του κράτους, όπως τον είδε μέσα από το πρίσμα των μαρξιστικών αντιλήψεων για το Θεό που αργότερα ακολούθησε. Ο Αλεξίου θεωρεί ότι ο Ρίτσος δεν αρνείται το Χριστό, αλλά αντίθετα απευθύνεται στο Χριστό με πόνο, εξαιτίας της διαστρέβλωσης που έχει υποστεί η διδασκαλία του από την Εκκλησία και το κράτος. Ο ποιητής, στους τελευταίους στίχους του ποίηματος, βλέπει από τον πόνο των ανθρώπων να αναδύεται η οργή της Επανάστασης που σπάει τα δεσμά της σκλαβιάς και της αδικίας και να αναδύεται μια νέα ζωή από τη νέα σταύρωση και τον ίστατο θάνατο του Χριστού. Και λέει ο Ρίτσος στο Χριστό, το ποίημά του στο Χριστό, από την ποιητική του συλλογή Τρακτέρ το 1934. «Μα ο πόνος τώρα ορίμασε και η έκφραση δίκαιου βρήκε η οργή. Σπάνε οι αλυσίδες της σκλαβιάς, η υπομονή σου εχάθη και σε θωρώ στο νέο σταυρό Χριστέ, στη ρόδινη αυγή, από το στερνό σου θάνατο η ζωή χαρά να πλάθει». Νομίζω... Είναι τρίχαρα, παιδιά, όμως, έτσι όπως τα λες, γιατί το αναλύεις πρώτα και μετά το λες. Ναι. Με συγκίνησε. Χαίρομαι. Ο Ρίτσος, για μένα, ο Καζαντζάκης, ήταν από τους πιο ένχριστους που υπήρξαν ποτέ δημοσιοπολέμους συγγραφείς. Και θα σας διαβάσω και ένα άλλο, επειδή τον αγαπάς πολύ, από ό,τι βλέπω. Μπορούμε να πούμε, λοιπόν... Θέλεις να κάνουμε ένα time out για να έχουμε μετά ναι, τη ροή ναι, βεβαίως, μας. Βεβαίως, βεβαίως. Να έρθει η δίκη μας. Ναι, ναι, ναι. Να μας κάνει έτσι ναι, μια και ενημέρωση. Θα μείνουμε σε αυτό, βεβαίως. Μπράβο. Κάθεσαι στη διπλανή καρεκλίτσα δίπλα, εδώ στην μπλε, και αφήνεις αυτή για να κάτσει η Βίκη μας, η Βίκη η Ντούλια, που το κοριτσάκι μου, μικροκαμωμένο, αδυνατούλικο, τρίγει από εδώ, τρίγει από εκεί, που να προλάβει να τα κάνει όλα. Έλα πιο κέντρο, Βίκη. Βίκη μου, έλα πιο κέντρο. Καλώς τη Βίκη μας, που είχε φοβερή επιτυχία τα γενέθλια τα 3 χρόνια. Τι κόσμο μάζεψες, τι καλλιτέχνες. Περιτώ να πω ότι από το 14 μέχρι τώρα πόσους καλλιτέχνες έχω φέρει, το 50% το είδα στο πάρτι σου. Ήταν όλοι εκεί. Πήγα στο πάρτι της, δεν σε είδα, Ολυμπία μου. Δεν με είδες σε φωτογραφίες. Σε φωτογραφίες δεν σε είδα live. Ήσουνα κι εσύ. Ναι, ναι. Είδες, όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει τη Βίκη τη Ντούλια. Τελείωσε. Ήταν το πάρτι που κανένας δεν είδε κανέναν. Πραγματικά αυτό. Αυτό τώρα που λέει ήταν όλοι γνωστοί και δεν συναντηθήκαμε. Όντως. Ναι. Μα με παίρνανε και με ένα τηλέφωνο 2 εβδομάδες επειδή τις έβαζα σταδιακά τις φωτογραφίες στα social media του Σπικ Πρίγλι και μου λέγανε Βίκη, ήταν αυτός εκεί. Γιατί δεν μου το είπε. Αφού υπήρχε κόσμος που εγώ δεν τον είδα. Γιατί ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Δηλαδή το μαγαζί ήταν για 100 άτομα και είμαστε πόσα, 200. Ήταν πολύ ο κόσμος. 160. Πολύ ο κόσμος, πάρα πολύ. Και βέβαια με αυτή την αφορμή. Είπαμε να το ξαναπαναλάβουμε. Αυτό το Σάββατο στις 14 Μαΐου στη Φάμπρικα, στο Τεχνοχώρο Φάμπρικα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 125 στον Κεραμικό, κοντά στο Μετρό Γκάζι. Θα είναι ένα party 80s και 90s, θα χορέψουμε τελική συντόμηση. Θα δώσουμε πολλά δώρα. Ωραία. Θα δούμε τώρα. Έχουμε πολλούς χορηγούς, να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί δωροθέτες. Θες να μας τους αναφέρεις έτσι για να τους κάνουμε και μια ψηλοδιαφήμιση. Ναι, βέβαια. Βασικά είναι αρκετοί και δεν θέλω να... Να δικήσεις κάποιον. Να δικήσω κάποιον. Πρέπει να είχαμε το χαρτί για να τους βλέγαμε όλους. Πρέπει να σου το πω, Το έχω μαζί μου. Α, θες να τους αναφέρουμε. Ναι, βέβαια. Άμα επιτρέπετε, ναι. Ναι, μα γιατί όχι. Το επιτρέπω. Επιστρέφω. Ένα λεπτάκι. Έχουμε και εμείς μια ανακοίνωση με την όταν τελειώσετε. Ωραία. Α, θα κάνετε και κάτι μαζί. Θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο. Αυτό είναι, Βίκη, είναι θέμα. Θα σας το έδινα στο τέλος εγώ την αφήσω μας εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Που είναι όλοι χορηγοί. Και να ξεκινήσω να τα πω εγώ, πες τα εσύ, γιατί τώρα εγώ να μην τα λέω, να ξέρεις εσύ.
Να πούμε και για τη Χαλκίδου, για τα Tupperware, βέβαια, τη Χαλκίδου, την Ελευθερία. Εγώ πρώτα απ' όλα βάζω το σόι μου να διαφημίσω. Βέβαια. Βέβαια το NSDV, εδώ είμαστε χορηγοί. Το καλλιδοσκόπιο της Ολυμπίας χορηγός. Εντάξει, να τα πούμε αυτά, να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Βέβαια. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για τον κύριο Πετρόπουλο και εσάς που μου δώσατε το βήμα και για δεύτερη φορά να μεταφέρω το πάρτι μου εδώ στο σταθμό. Από εκεί και πέρα, αυτοί εδώ είναι οι δωροθέτες. Θέλετε να σας πω τα δώρα? Ναι, έτσι, τα ονόματα πες μας. Δηλαδή, είναι, βλέπω και με μαγαζιά με ρούχα, βλέπω πολλά. Για πες. Λοιπόν, τις φίρμες πες τα. Ωραία, λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε την αδερφή σας για τα τάπερ που μας προσφέρει. Εδώ πέρα έχουμε φυστικό βούτυρα. Το αγαπημένο μου αυτό. Μου έχει φυστικό βούτυρο με κάναβι. Με κάναβι, τέτοια θέλω κι εγώ. Ήταν πάρα πολύ χαλαρωτικό. Αλήθεια. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ τις εκδόσεις Πορφύρια και Πρώτη Ύλη που μας έχουν προσφέρει βιβλία. Τα μήλα Ζαγορίν μας έχουν προσφέρει κάποια κιλά μήλα. Ακόμα δεν έχουμε διευκρινίσει πόσα κιλά θα είναι. Αλλά πάντως είναι πάνω από 10 κιλά. Μας έχουν χορηγήσει βιβλία από τις εκδόσεις Μπαρτζουλιάνος. Η κυρία Βαρβάρα Μπασάκου μας έχει, μας έχει κάνει δωροθεσία ένα κόσμημα πάρα πολύ ωραίο, ενεργειακό. Ωραία. Και η Μέρτα Power by Ματίνα είναι ένα μαγαζί με ενεργειακά προϊόντα και αυτό στην Ομόνια, στην Πανεπιστημίου, που έχει και φίλτρα και μας έχει προσφέρει κάποια διαμάντια για εκείνη την ημέρα, ενεργειακά. Και εγώ θέλω τέτοια να κερδίσω, για πες. Νομίζω τέτοια που θέλουμε. Οι εκδόσεις Ιδροπλάνου μας έχουν προσφέρει βιβλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις εκδόσεις Ιδροπλάνου και ιδιαίτερα την κυρία Κορινθίου. Η εταιρεία Alpha Designers από τη Θεσσαλονίκη, καταρχάς, εδώ πέρα έχει κάνει ο Γιώργιος τη Μουδάγκα στην επιμάλεια της αφίσας, είναι όλη δική του. Επίσης έχει προσφέρει και κάποιες υπηρεσίες σε κάποιον που θέλει να φτιάξει το site της εταιρείας του, το οποίο έχει αξία 700 ευρώ. Η Vivify μας έχει προσφέρει προϊόντα, βασικά μάλλον συγγνώμη, όχι προϊόντα, υπηρεσίες ομορφιάς και περιποίησης προσώπου, αλλά και σώματος, τα οποία στοιχίζουν, είναι για, αν δεν κάνω λάθος, για 4 τυχερούς και είναι αξίας 600 ευρώ συνολικά. Ή 600-700. Πολύ ωραία δώρα έχει. Καταπληκτικά δώρα. Οι εκδόσεις Ζαχαρόπουλος μας έχουν κάνει επίσης βιβλία θεατρικά και ποίηματα. Η εταιρεία All Times μας έχει προσφέρει χρώματα τα οποία μπορεί κάποιος να ανακαινήσει το σπίτι του. Α, με ενδιαφέρει αυτό. Κάντε να το κερδίσεις αυτό. Τα οποία στοιχίζουν και αυτά στα 100 ευρώ και άνω. Τα Nomadic Saloon και καταρχάς εκείνη την ημέρα θα περιποιηθούν τα μαλλιά μου, ο Απόστολος ο Δαρδιώτης, το αγόρι μου εδώ πέρα που πάντα με περιποιείται. Ναι, βεβαίως προσφέρει κούρεμα, βαφή, χτένισμα και μία θεραπεία μπότοξ στα μαλλιά. Η αλυσίδα Ιανός Πολιτισμού. Α, θέλω να κερδίσω. Όλα μου αρέσουν. Όλα είναι ωραία. Η αλυσίδα Ιανός Πολιτισμού μας στηρίζει όλες τις εκδηλώσεις και με γραφική ύλη αλλά και με βιβλία. Οι εκδόσεις Κρατήλος μας έχουν χορηγήσει κάποια εκπτωτικά κουπόνια για όποιον θέλει να μάθει μαθηματική γλώσσα. Έχει καλοκαιρινά τμήματα και φθινοπορεινά. Αυτό είναι ωραίο και είναι καλό αυτό. Πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας το χώρο η νομετική γλώσσα, θεωρώ. Η εταιρεία Boom Spell μας προσφέρει καλλιντικά και γαλακτώματα και αρώματα και αποσμητικά στην εκδήλωση. Οι εκδόσεις Κάκτος μας προσφέρουν βιβλία, μυθιστορήματα κυρίως και ξένη λογοτεχνία για την ακρίβεια. Συγγνώμη για την ακρίβεια. Η εταιρεία eMake μας προσφέρει κάποιες... η εταιρεία eMake και η SEO είναι μία εταιρεία η οποία μας προσφέρει κάποια προγράμματα για Microsoft, όποιος θέλει να φτιάξει, τα οποία έχουν αξία 350 ευρώ. Η εταιρεία Jewelry Handmade Love μας προσφέρει κάποια βραχιόλια, για την ακρίβεια αντρικά θα δώσουμε αυτή τη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά δώσουμε αρκετά γυναικεία. Εντάξει, για τις γυναίκες έχουμε περισσότερα δώρα, τους αδικούμε τους άντρες, καλά γι' αυτό, κάνεις. Ζήτησα αντρικά δώρα αυτή τη φορά. Καλά κάνουμε, καλά, γιατί οι γυναίκες έχουμε πιο πολλά νομίζω εδώ. Ναι. Εντάξει, και άντρες είναι και πιο γυναίκες. Σωστό γι' αυτό. Να μην έχουν και γκρίνια.
Λοιπόν, η εταιρεία Red Light Independent Film μας προσφέρει κάποια πολύ αξιόλογα DVD ταινίες, οι οποίες έχουν βραβευτεί. Η εταιρεία Java Fitness Center μας έχει κάνει 3 δωροθεσίες σε όποιο γυμναστήριο επιθυμούμε. Και μπορούμε αυτό να κάνουμε τα πάντα, τα οποία είναι για ένα μήνα, δηλαδή και ομαδικά και προγράμματα, ό,τι πολύ θέλουμε. Οι εκδόσεις, οι εκδόσεις γράφημα από τη Θεσσαλονίκη μας έχουν στείλει ο κύριος Τσακουρίδης βιβλία πάρα πολύ αξιόλογα, τα οποία έχουν επανακδοθεί τα βιβλία αυτά. Συμμετείχαν και στο Ζάπιο. Η εταιρεία Ben Olive Mill από το Παπαρούγκι στη Μεσσηνία μας προσφέρει κάποια εισιτήρια για το εργοστάσιο, να δούμε πώς παράγεται το λάδι και να δοκιμάσουμε και τοπικά προϊόντα της Μεσσηνίας, το οποίο έχει 60 ευρώ το εισιτήριο. Η εταιρεία Ψυχογείος μας έχει προσφέρει μυθιστορήματα. Η εταιρεία Ogur μας έχει προσφέρει κάποια ενεργειακά προϊόντα, μάλλον φίλτρα, που είναι για το χώρο, για το χώρο μας στο σαλόνι κυρίως. Και εκείνη την ημέρα να ευχαριστήσω την εταιρεία Παρανόια που έχει αναλάβει την εμφάνισή μου, ο Απόστολος ο Δαρδιώτης που έχει αναλάβει τα μαλλιά μου, η Γιώτα η Κουτσάφτη που έχει αναλάβει το μακιγιάζ μου, η Μάγδα Καλωρίτη που έχει αναλάβει το κομμάτι το ενδυματολογικό, φωτογραφίες θα μας κάνει ο Μάνος ο Βλαστός. Πρώτα απ' όλα ευχαριστήσω τον τεχνόφορο, τον τεχνοχώρο Φάμπρικα που μας ανέχεται όλους εμάς και μας παραχωρεί το χώρο για να υλοποιήσουμε το event μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τους χορηγούς επικοινωνίας, πρώτα απ' όλα το NSTV και εσάς για δεύτερη φορά που μας δίνετε το βήμα. Ο κύριος Πάπας που μας έχει προβάλει στην εκπομπή του και στα κανάλια που συνεργάζεται στο Extra TV και στο High TV, καθώς και μας προσφέρει και κουπόνια αξίες 100 ευρώ για όποιον θέλει να γραφτεί στο γραφείο του των συνοικισιών στο Κολωνάκι. Α, ναι, μου το πες, ναι. Ναι. Ορίστε, να το πω σε κάποιους άνθρωπους. Βέβαια, θα είναι εκεί πέρα ο κύριος Πάπας, να πούμε χρόνια πολλά από τώρα. Έχει τα γενέθλια του εκείνη την ημέρα. Και ετοιμάζουμε πολλές εκπλήξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα τη Ζεχαριουδάκη με τη Νέα Αυλία και το Ράδιο Τερανόβα, που με στηρίζει πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ελεύθερο Νου. Είναι ένας καινούριος χώρος στο Περιστέρι, υπό την επιμέλεια του κύριου Βοιατζή Αντώνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Στέκι Ρέντιο και την Αναστασία Σταραντίδου ιδιαίτερα, που με στηρίζει πάρα πολύ. Το Ράδιο Αναμνήσεις, η Βάλια, που έχει μια εταιρεία παραγωγής στην Τρίπολη. Το Άγιο Δημήτριος Νότια.com, το οποίο μας στηρίζει και αυτό. Το Joy Radio με τη Βάσο την Κανιώτη. Το Art News by Class T, το 3Pixel Lab και το Χρήστο Αρφάνη, που επιμελείται αυτές τις τρεις σελίδες. Και το Βινίλιο Radio της Θεσσαλονίκης. Για να είσαι, να είσαι αγαπητό άτομο και θετικό και αισιόδοξο, πώς όλοι σε πλαισιώνουν. Και καλό παιδί, πώς όλοι σε πλαισιώνουν. Γιατί δεν είναι μόνο ότι είναι χαμηλότονο, είναι και αισιόδοξο. Μπορεί να είναι χαμηλότονο, αλλά είναι δραστήρια. Είναι και γλυκύτατη. Μένα έχει μπει στην καρδιά μου και μ' αρέσει και γιατί άλλο. Έχει όνειρο. Με παίρνει αδερφή μου τηλέφωνο και μου λέει: αυτό το κορίτσι μου λέει. Μου λέει τα όνειρά του με ξεσηκώνει, αλλά εγώ πες τις, είμαι στις Συνούσες. Έρχομαι εμείς στις Συνούσες. Πάμε εμείς στις Συνούσες να κάνουμε εκδήλωση. Τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι, γιατί όχι. Εμείς να πούμε κάτι, αν μου επιτρέπετε, αν έχει τελειώσει η Βίκη. Βέβαια. Έχει τελειώσει η Βίκη μου. Βέβαια, εννοείται. Εμείς τώρα θα επανέλθουμε στα δικά μου. Ετοιμάζουμε κάτι. Μου έγινε μια πρόταση. Επειδή κριτικογράφω από δική μου στήλη. Με τόσα θέατρα που έκανα φέτος κριτικές, μας έκατσε μια υπέροχη πρόταση. Να αναλάβω τη σκηνοθεσία ενός θεατρικού, το οποίο θα το γράψει ο κύριος Φιλιππάκης, που είναι πολύ γνωστός, ποιητής, είναι και κοσμικός. Θα πρωταγωνιστήσει η Κατερίνα Εγκλίνη, και η Βαρβάρα Ιαβουρίδου, και η Σοφέλη Ρεντετζόγλου, συγγνώμη Σοφία μου αν δεν το είπα πάρα πολύ σωστά, και τώρα και φυσικά και το αγόρι μας, που θα είναι αποκάλυψη, δεν θα το πω ακόμα, ποιος θα είναι ο ο γιος της κυρίας Κλίμη θα παίξει σε πιάνο και ούτε το θέατρο που θα παίξουμε ακόμα θα το πω, γιατί είμαστε ακόμα έτσι
Θέλω να σας έχω σε λίγο μικρό σασπένς. Είμαστε κι εμείς σε μια μικρή αναζήτηση. Και είναι μαζί και η Βίκη. Και η Βίκη θα κάνει τις δημόσιες σχέσεις. Θα αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις. Ωραία. Τώρα θα μου πεις να το πει, θα σκάσω. Γιατί την αγαπώ πολύ και παρόλο που είχα κι άλλες προτάσεις, επειδή δω ότι είναι ένα κορίτσι ανιδιοτελές, και αυτό θα το τονίσω, αυτό είδα εκεί. Ωραίο. Θέλει να προσφέρει. Και επειδή και εμένα μου αρέσει η χαρά της προσφοράς και το είδα στα μάτια της, γι' αυτό και την επέλεξα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Δεν το περίμενα. Επομένως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί ξεκινάω να δουλεύω σε αυτόν τον χώρο και με επιλέγουν πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι. Το έχεις με τις δημόσιες σχέσεις και το έδειξες αυτό και γι' αυτό ο κόσμος αρχίζει και σε εμπιστεύεται και σου δίνει δουλειές. Ναι, τώρα εγώ όμως επειδή με περίπτωση μετά, με κλειστές κάμερες θα μου πεις, θα ρωτήσω. Εντάξει. Άρα αυτό είναι καλό, για σένα είναι πολύ καλό. Δηλαδή, γιατί ξέρω, μου είπες ότι εδώ και 3 χρόνια αυτό δεν είναι το όνειρό σου. Αυτό ήταν το όνειρό μου, αλλά η πανδημία λίγο μας πήγε πίσω, μας καθυστέρησε όλους τους ανθρώπους. Ορίστε, τώρα που ξεκινάει όμως αυτό να γίνεται πραγματικότητα, να δουλεύει και να γίνεται πραγματικότητα. Ναι. Είναι ευτυχία αυτό. Είναι ευτυχία και το θέατρο είναι κάθαρση, όπως είναι και η ποίηση κάθαρση. Έτσι, και θεωρώ ότι ο κόσμος έχει ανάγκη. Κοιτάξτε να δεις, δεν είναι τυχαίο με το που ανοίξανε τα θέατρα, είδες τον κόσμο, μάσκες, ξεσμάσκες, πήγανε στο θέατρο. Βεβαίως. Δεν φοβηθήκανε. Πάρα πολύ θέατρο. Εγώ δηλαδή βγήκα κατευθείαν και είδα ότι πήγαινε κόσμο στο θέατρο. Πολύ, πολύ κόσμο. Δηλαδή και κάνανε και παράπονα γιατί κάποιοι δεν μπορούσαν να μπουν και αυτά. Κακά τα ψέματα. Ο πολιτισμός είναι αυτός που μας κράτησε, δηλαδή το θέατρο, η μουσική, η ποιήση, και σε καιρούς πολέμους και σε καιρό φτώχειας και σε καιρό. Έτσι δεν είναι, είναι κάποια πράγματα που... Είναι, δεν ξέρω να ακούμε, είναι καθαρτήριο, θεωρώ, ότι είναι κάθαρση. Όλο αυτό είναι εξυγίανση του πολιτισμού, ποιήση του θέατρου. Έχουν θεολογική χρειά, καθαρτική. Δηλαδή οδηγούν από τη φθορά στο άφθαρτο. Λοιπόν, άρα το Σάββατο, 10 η ώρα θα ξεκινήσει. 10 και μισή με 11 θα ξεκινήσει, γύρω στις 11 θα ξεκινήσει. Λοιπόν, αργά πάει όμως. Εγώ, κοπελιά, με φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση. Εγώ εκείνη την ώρα κοιμάμαι. Τώρα θα χορέψετε. Είμαι πρωινή, χτύπησα. Και μετά την άλλη μέρα είναι Κυριακή και έχουμε πάρα πολλές. Εγώ δηλαδή προσωπικά έχω παρουσιάσει, δηλαδή χαμός γίνεται την άλλη μέρα. Πάει πολύ αργά. Δηλαδή... Είμαστε και σε μια διαφορετική ηλικιακή. Αλλά και εγώ τη είπα θα πάω λίγο νωρίτερα, θα είμαι 10.30. Και εγώ εκεί θα είμαι 10.30 για να φύγω και εγώ, έτσι θα το κάνω. Και εγώ έχω πάνελ που έρχονται. Έχω τον αγαπημένο τον Ιωάννη που είναι και τον παρουσιάζω στην Αριανή. Την Κυριακή. Τον παρουσιάζω στις 18 του μήνα στο Ασία μου Μικρά. Επειδή έχω και εγώ σμυρνιώτη, κυρία, όταν το είδα συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να μου το πεις μετά αυτό. Βεβαίως. Κάτσε τώρα να τελειώσω από εδώ και θα μου τα πεις. Θα στα πω όλα. Μην τα μπερδέψω και μπερδέψω τον κόσμο. Πάμε στο Σάββατο τώρα και στο Βικάκι μου, που το Βικάκι μου θέλω να μου το στηρίξετε όλοι. Όχι γιατί είναι ένα παιδί που παλεύει μόνο του και το βλέπω ότι έχει αισιοδοξία. Και είσαι και νέο παιδί. Και γι' αυτό πρέπει όλοι να σε στηρίξουμε. Και κάνει και ωραία πράγματα. Και βέβαια ξέρει και όλο τον κόσμο. Να ξαναδείξω την αφίσα. Ναι. Α, να πούμε ότι η είσοδος είναι 8 ευρώ με το ποτό. Άρα και πολύ καλά. Είναι και ο λαχνός. Μέσα στα 8 ευρώ είναι το ποτό και ο λαχνός. Ναι. Άρα είναι, σε όλα είναι. Όλα τα έχει σκεφτεί. Όλα τα έχει σκεφτεί. Δεν έχει πει τίποτα. Δηλαδή και για εμάς που δεν έχουμε λεφτά, ξέρω εγώ, και, γιατί κακά τα ψέματα οι καλλιτέχνες πεινούνε. Εντάξει. Αυτό είναι. Είναι λίγο δύσκολο. Το σκέφτονται κι αυτό. Ναι. Αλλά το μωρό εδώ πέρα. Το μωρό, το κοριτσάκι μου, Ιάξη, το λέω με αγάπη. Όχι, δεν υπάρχει. Το κορίτσι μου εδώ πέρα τα έχει σκεφτεί και τα έχει μεριμνήσει όλα ώστε να είναι για όλους εύκολο και να το χαρούνε. Ο σκοπός είναι να έρθουν όλοι να χορέψουν, να πιούν ένα ποτό, να βγάλουμε φωτογραφίες και να κερδίσουν όλοι από ένα δώρο. Περίμενε τι δώρο θα κερδίσω. Θέλω ή τις βαφές, ή τα μαλλιά, ή τι άλλο. Είδαμε πολλά. Δεν το είπατε, τα χρώματα.
του σπιτιού. Τα σπα. Τα σπα! Αυτό θέλω να ξεκουραστώ. Τα σπα. Αυτά είναι τα πιο χρήσιμα. Να σου πω, θα κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε στους λαχνούς πονηριές, υπάρχει διαφάνεια. Θα βοηθήσουμε τους χορηγούς, επικοινωνία. Υπάρχει διαφάνεια πολύ. Όχι, όχι. Και, όχι σε αυτό το ξέρω ότι είσαι διαφανής. Δεν θα την κάνω εγώ την κλήρωση για προφανείς λόγους, δεν θα βάλω εγώ το. Να πούμε να είναι κάποιο παιδάκι, να βάλει παιδάκι, αλλά θα είμαστε παιδάκι, ναι, κάποιο παιδί, κάποιος... θα βρούμε κάποιον εθελοντή. Λοιπόν, Βίκυ μου, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί βλέπω ότι το όνειρό σου, γιατί θυμάμαι ήρθες τον προηγούμενο μήνα και μου ανοίχτηκες και μου είπες, εμένα αυτό είναι το όνειρό μου, έχω κάνει στη ζωή μου αυτά και εν τέλει είδα ότι αυτό με τραβάει και τώρα με το να μου πει και η Χρύσα ότι όντως τώρα παίρνεις και δουλειές δηλαδή, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Είναι και αυτή μια ωραία είδηση που βγάζουμε. Ευλογία, ευλογία. Ευλογία, μπράβο. Ναι, ναι, είναι όμως, με συγχωρείς που διακόπτω, συμφωνώ και χαίρομαι που την αγαπάς και τόσο, αλλά να ξαναπούμε πάλι αυτό για το μυρμήγκι και την εργατικότητα. Η Βίκυ είναι εργατική. Ό,τι δοκίμασα πριν. Έδωσα δουλειές. Και παρόλο που, να μην κάνω την παρένθεση που είναι πολύ προσωπική, ξέρει εκείνη, είδα ότι είναι ένα πλάσμα με ιδιοτελές. Άρα πρέπει να υπάρξει ανταπόδοση. Έτσι. Όταν υπάρχει ιδιοτέλεια, μετά από μόνο μας πρέπει να βοηθήσει. Και το κάνει η καρδιά της αυτό και από την αγάπη της στον χώρο. Εγώ θα βάλω κλάματα που τα εκοκκινήσει. Βίκυ μου, θα είμαστε εκεί, θα προσπαθήσουμε να είμαστε εκεί. Εγώ όντως έχω πει ότι θα έρθω. Τώρα βέβαια απλά δεν θα κάτσω μέχρι πρωί, αυτό δεν γίνεται. Νομίζω μαζί θα τη φεύγουμε. Εγώ ότι έχω και εγώ πολύ διάβασμα για τις επόμενες μέρες, δεν έχω αγγίξει βιβλίο, οπότε αναγκαστικά... Ξέρεις τι γίνεται, εγώ έχω το πρωί 7.30 ώρα πριν να σηκωθώ. Και με πάει μετά σε ρί. Εντάξει, όσο έρθουμε, όσο... Απλά ίσως δεν θα προλάβουμε τα δώρα, αλλά θα μας πεις. Τα δώρα τα κρατάμε. Α, ναι, ο λαχνός μου, αν έχει κερδίσει, θα μου το κρατήσει, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό να το πω, είναι πολύ τιμία. Με πήρε εμένα την επόμενη μέρα και με ρώτησε το λαχνό μου και εμένα το ίδιο. Και έψαχνα τα χαρτάκια μου να βρω τον αριθμό μου. Εγώ το έχω κάπου, το έβαλα να της το δώσω, να το δεις, το είπα, νομίζω, δεν θυμάμαι. Μπορείτε να μου το δώσετε, όμως δεν τα έχω καταγράψει. Σημασία έχει όμως ότι νοιάζεται και νοιάζεται σε όλα. Θέλω να πω και κάτι, γιατί ξέρασα να το ξεχάσω μετά, είμαι σίγουρη. Θέλω να πω τα χειρότερα. Δεν ξέρω, μάλλον μας ακούει αυτή τη φορά. Άρεσε εκείνον που είμαι εδώ, με στηρίζει και εγώ τον αγαπώ και θα είμαι δίπλα του ό,τι χρειαστεί. Θα μιλήσουμε για το Γιάννη και μετά θα μιλήσουμε. Μορφιά μου. Λοιπόν, άρα Βίκυ μας προσκαλεί το Σάββατο 10.30. Στη φάμπρικα, τεχνοφόρο, φάμπρικα, μεγάλου Αλεξάνδρου 125 και Ευρυμέδοντος, είναι κοντά στον κεραμικό. Και θα σας περιμένω μεγάλη χαρά να διασκεδάσουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που έκανες και τον κόπο και ήρθες τόσο δρόμο εδώ για να κάνεις, γιατί θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά είναι τόσο συνεπής και τόσο καλή που έκανε τον κόπο να έρθει μέχρι εδώ. Για να κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή και μόνο αυτό σε τιμάει, πώς να σου το πω. Σε τιμάει. Να μην πάρεις για λίγο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εμείς αγαπάμε και εσύ μας άρχισες. Το πέναλτι μετά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και να ξαναδώσω χώρο στο κορίτσι μου τη Χρύσα μου, γιατί είναι ότι έχουμε και σε μισή ώρα ξεκινήσει άλλη εκπομπή. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το κρατάω εγώ. Εννοείται. Α, θα την αφήσω εδώ την αφήσα, να την αφήσω εδώ στο στούντιο. Ναι, για εσάς την έφερα. Για το στούντιο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, ναι. Μπράβο. Εγώ μπορώ να φύγω. Ναι, αμέ, είσαι ελεύθερη. Μόνο θα μου κάνεις... Θα σας αφήσω εγώ μετά κάπου. Ό,τι φέρω. Πάτηση. Ο Αγίου Ελευθέριου. Ωραία. Επειδή τώρα εγώ θα πρέπει να ανέβω για να σου ξεκλειδώσω, θες να βγεις από εκεί που πήγες ή δεν πειράζει να βγεις από την άλλη πόρτα μόνη σου? Η αλήθεια είναι ότι κατάλαβα ότι πήγα από διαφορετική πόρτα και από διαφορετική πόρτα σήμερα. Μόλις δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, κάτσε, ανεβαίνω απλά για να μην γίνει και. Δεν πειράζει, εγώ θα συνεχίσω το κομμάτι του ρίτσου για τον Χριστό. Καλά. Είμαστε πραγματικά ζωντανοί εκπομπή. Κανείς άλλος δεν τα κάνει. Ούτε σκηνοθετημένο να ήταν. Εντάξει, στο βάλα. Ναι, ναι, ναι.
Είχαμε μείνει λοιπόν στο λίχνατο των φτωχών και ταπεινών και λέγαμε για το ρίτσο και πώς ταυτίζεται με τον Χριστό. Ο ίδιος, πώς νιώθει δηλαδή ένας μικρός Χριστός. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο ρίτσος ταυτίζεται με τον Χριστό γιατί αναγνωρίζει σε αυτόν τον εσωτερικό επαναστάτη που κρύβει μέσα του. Ο Χριστός δεν είναι πολιτικός επαναστάτης, αλλά κοινωνικός, με την έννοια ότι ασκεί κριτική στους πλούσιους της εποχής, παίρνοντας το μέρος των κοπιόντων και υπεφορτισμένων, των πτωχών, αναπήρων και τυφλών. Κάτω από αυτό το παράδειγμα, και ο Ρίτσος ταυτίζει τον εαυτό του, μέσα από το ποίημά του «Ο λίχνος των πτωχών και ταπεινών», με τον Χριστό. Η επανάστασή του στηρίζεται στη συμφιλίωση των φτωχών και ταπεινών και όχι στην εξαθλίωσή τους. Καταληκτικά θα πω δύο λόγια από το πιστόφυλλο του βιβλίου που νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία όλου αυτού του βιβλίου. Ο Γιάννης Ρίτσος είναι ο ποιητής που ζωντάνεψε το μύθο της Ρωμιοσύνης, ένας σπουδαίος δημιουργός που καλεί την ψυχή και τις αισθήσεις να συμφιλιωθούν με την παφλάζουσα ποίησή του και να κατανοήσουν το μεγαλείο του. Παρά την πολιτική του ιδεολογία, παραμένει ένας ουσιαστικά ορθόδοξος ποιητής, καθώς με το συμβολισμό του προσπαθεί να εκφράσει μυστήρια τα οποία ο ανθρώπινος νους δύσκολα καταλαβαίνει. Αν και κατηγορήθηκε από διάφορους γραμματολόγους για υπερβολική χρήση ελληνοχριστιανισμού και πανθεϊσμού, θα αποδείξουμε ότι η αγάπη του για τον Θεό είναι μια οδή στη δημιουργία. Μέσα από την παράλληλη σύγκριση των φιλολογικών και θεολογικών κειμένων, θα φανερώσουμε το ορθόδοξο στοιχείο στην ποίησή του και την αγάπη του για τον Χριστό. Ο Γιάννης Ρίτσος κατορθώνει, όπως ο ίδιος αναφέρει, σε ένα γράμμα του προς τον Πίτερ Μπίν, να παραμείνει πιστός στις αρχές του, δηλαδή να αναδείξει όχι απλώς τι λέει, αλλά τι είναι το ποίημα. Άλλωστε, αυτή είναι και μία πτυχή της λογοτεχνίας, η αποκαλυπτική της διάσταση. Ο Ρίτσος αφομοιώνει τον πολιτισμό μας, αρχαίο, βυζαντινό, λαϊκό και σύγχρονο, και τον εντάσσει στο έργο του ως διαχρονικές αξίες της ζωής. Ο ποιητικός του λόγος εμπεριέχει αξίες και βιώματα με πανανθρώπινη εμβέλεια και συγκινεί κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από φύλο, φυλή και θρησκεία. Και εθνικότητα, συγγνώμη. Θεμελιώδες χαρακτηριστικό του είναι η στράτευση στην υπηρεσία του ανθρωπισμού, της αγάπης και της ελληνικότητας. Ο Ρίτσος είναι και στρατευμένος και υπαρξιακός, βαθιά λυρικός. Είναι ο ποιητής που διατύπωσε με λόγο, με παρησία για την Επανάσταση, για τις περιπέτειες του κοινωνικού οράματος, για τον έρωτα και το κάλλος της ζωής, με μία εκπληκτική καθολικότητα. Γι' αυτό η ποίησή του θα δραματουργεί στο νου και τις ψυχές των ανθρώπων. Και θα σου πω κάτι που συγκίνησε πολύ την κυρία Δουλειά, γιατί γνώριζε τον Αρχιεπίσκοπο και νομίζω ότι θα συναντήσει. Θα συγκινήσει κατά τον Αρχιεπίσκοπο Στυλιανό, η παρουσία του Χριστού στην ποίηση του Ρίτσου είναι άλλοτε άμεση ή ευδιάκριτη και άλλοτε έμεση και επενικτική. Όμως παντού υπάρχει ο Χριστός. Δεν είναι τυχαίο που είσαι φίλη του κυρίου Γιάννη του Καρακασίδη, γιατί ξέρει να επιλέγει φίλες. Είναι ένας εκλεκτός άνθρωπος και γι' αυτό κάνει και εκλεκτές γνωριμίες. Δηλαδή, δεν είσαι ο πρώτος άνθρωπος που γνωρίζω δίπλα του, που είσαι φίλη του, μου έχει γνωρίσει και άλλους άνθρωπους και όλοι είναι εκλεκτοί. Και την κυρία Σκλειδά που μου γνώρισε, ναι, φοβερός άνθρωπος. Αλλά και άλλους πάλι βλέπω ότι και γενικά τον περιβάλλει ένας κόσμος ποιοτικός. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί και εμένα μου άπλωσε χέρι έτσι συνεργασίας, βοήθειας και αυτό, και θέλω να τον χιλιοευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Άλλωστε είναι ένας ρομαντικός ζακυνθινός ποιητής. Και δεν είναι τυχαίο που έχει το ρομαντικό μέσα του, αφού είναι από αυτό το νησί. Σωστά, είναι το ποιητικό νησί. Σωστά. Ναι, εγώ θα τον χαρακτηρίσω ρομαντικό. Ναι. Είναι, Εγώ θα έλεγα σολομικό, επειδή αγαπάω και το Σολομό το Διονύσιο. Είναι έτσι, είναι καθαρά επηρεασμένος από αυτό το νησί. Μπράβο. Το
βιβλίο το Γεννησιακό που άφησε του ρομαντισμού. Μπράβο, γι' αυτό. Πάνω του. Δηλαδή αυτό υπάρχει και στην Ευγένεια. Χαρακτηριστικό των ανθρώπων αυτό το μισό. Μπράβο, είναι διακριτικός. Έχει αυτό και όπως είπε στην Ευγένεια. Πολύ ωραία. Γι' αυτό σου είπα, άσε θα το κάνω, γιατί το είχα και εγώ στο μυαλό μου, ότι θέλω να του πω ένα ευχαριστώ. Επειδή όμως με τη μνήμη μου λίγο παλεύω, μήπως εσύ θυμάσαι καλύτερα για την παρουσίαση βιβλίου που θα κάνει στις 22 του μήνα, εκεί δεν θυμάμαι καλά. Αν μας ακούει θα του ζητήσω να μου στείλω στε την άλλη Τετάρτη να το ανακοινώσω. Έχω για να άλλη κάνω... παρουσίαση εγώ στις 22. Όπου, νομίζω και 22, ναι. 23 ή 24 του Μάη. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Και δεν έχω και ίντερνετ εδώ για να... Εγώ δεν έχω την ημερομηνία για να το δω ακριβώς. Δεν πειράζει. Θα το δω όμως για να του κάνω την ανακοίνωση την επόμενη Τετάρτη, γιατί αξίζει να υπάρχει στήριξη. Μπράβο, ναι. Βεβαίως. Και εγώ γι' αυτό τον στηρίζω τον Γιάννη και πιστεύω ότι αγαπάει το χώρο πολύ. Οπότε θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που αγαπάνε το χώρο, ένας βοηθάει τον πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση. Πρέπει να υπάρχει. Και ωραίο είναι να κάνουμε με ωραίους ανθρώπους, ειλικρινείς ανθρώπους που λένε αυτό που είναι. Έτσι. Εντάξει, όλο αυτό. Και εμένα αυτό μου αρέσει, που να έχουν ηθικότητα, γιατί σε αυτό το χώρο εγώ μπορεί να γίνω πρώτη φίρμα. Αλλά όσοι γίνει... Άλλωστε το είδαμε, το ζήσαμε τώρα, ότι δεν φτάνει να έχεις μόνο ταλέντο. Πρέπει να έχεις και ήθος. Ναι, ναι. Γιατί το ταλέντο μόνο του δεν γράφει. Όχι, όχι. Και αν γράψει, θα γράψει, ξέρω εγώ, 5-10-20 χρόνια, μετά θα πέσει σαν στην παρακα... Τη μαρμάγκα. Όσο παραπάνω ότι είσαι και ατάλλαντος, τελείως, όταν δεν έχεις να δώσεις και προσπαθείς να πάρεις από την έγκλη των αλωνών για να παρουσιαστείς εσύ και να δείξεις ότι κάτι είσαι. Αυτό είναι ακόμα πιο χειρότερο. Είναι μία φούσκα, θα το πω, έχω κάτι στο μυαλό μου που το λέω αυτό, είναι ένα μπαλόνι που φουσκώνει, ναι, θα πετάξει ψηλά. Μετά θα σκάσει. Αλλά θα σκάσει και θα πέσει απότομα. Και δυστυχώς, τα 10 χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή... Με κάνω χιούμορ. Τα λέει κοντός όποιον θα είναι από κάτω χωρίς ομπρέλα. Μπράβο. Και πέσουν όλα. Ναι. Εντάξει, αλήθεια. Βλέπουμε και τέτοια. Δηλαδή, σε αυτό το χώρο βλέπουμε και τέτοια. Ναι, βλέπουμε. Αλήθεια είναι. Βλέπουμε και το καλό και το κακό. Γιατί μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχουν και τα δύο στοιχεία. Θέμα είναι, εγώ θα το πω πάλι σε θεολόγους, γιατί έτσι, αυτό θεωρώ ότι είμαι πάνω απ' όλα, ότι είμαι θεολόγος. Βγαίνει το καλό στον άνθρωπο, δηλαδή πρέπει να φροντίζουμε να βγαίνει αυτό το καλό. Και για μένα δεν υπάρχει αυτό το καλό αν απομακρυνόμαστε από το θεϊκό μας στοιχείο. Όπως το εννοεί ο καθένας το θεϊκό στοιχείο. Εντάξει, κάποιοι σου λένε δεν έχω Θεό. Ναι, η εγώ δεν... τώρα όταν ακούω έναν άνθρωπο και μου λέει. Ο Θεός όμως τους έχει. Ναι, καλά, αυτό είναι το έχω απαντήσει. Είναι φράση του Γιώργου του Φίλια. Τον είχα, τη χαρά, την ευγνωμοσύνη να τον έχω καθηγητή μου και στο Καποδιστριακό και στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Μεταπτυχιακό. Σπουδές στην Καινή Θεολογία, αν θυμάμαι, μας έκανε. Στην Καινή Διαθήκη. Λοιπόν, αγαπημένος, ο οποίος είχε πει δεν υπάρχει άθεος. Δεν το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου αυτό. Αν μας ακούσει κάποια στιγμή ή αν τον δω, θα το πω ότι αν μου έμεινε κάτι πολύ έντονα σε όλα αυτά τα πράγματα που μας είχε διδάξει, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ότι δεν είναι υπάρχει άνθρωπος χωρίς Θεό. Και μάλιστα αυτούς τους οποίους λέγανε για τους εαυτούς τους είναι άθεοι, εκείνος έλεγε. Και ένα άλλο που έχουν αναλύσει οι πατέρες. Έλεγε αρνησί Θεός. Είναι αρνησί Θεός. Εσύ αρνείσαι το Θεό. Ο Θεός δεν σα. Ναι, ναι, ναι. Θα σου πω ένα άλλο που λένε οι πατέρες, ότι δεν γίνεται να μην έχεις Θεό. Γιατί η αναπνοή σου είναι ο Θεός. Ο Θεός φύσηξε μέσα και σου δώσε την ψυχή, πώς να σου το πω, η αναπνοή μας είναι ο Θεός. Κατάλαβες. Το θύμισες. Δεν γίνεται να μην... Άλλο αν εγώ τον αρνούμε, εγώ τον αρνούμε, εγώ τον διώχνω, εγώ δεν θέλω. Ναι, ναι. Εκείνος με αγαπάει, με θέλει. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι υπομονετικός και κάθεται και περιμένει πότε εμείς. Αλλά αυτή η ελεύθερη βούληση είναι που μας κυβερνά. Αυτό, είναι... αυτό, γιατί δεν είναι καταπιεστικός, δεν είναι να μας επιβάλλει, μας αφήνει ελεύθερος. Ναι, ναι. Ακολουθήστε με. Εντάξει, όποιος θέλει, ας με ακολουθήσει. Υπάρχει ελεύθερη βούληση. Η κρίση, συνείδηση. Μπορούμε να τη βαπτίσουμε από όλους τρόπους. Τώρα, αυτό είναι ωραίο. Βέβαια, εντάξει, έχω ακούσει και άνθρωπους που λένε, α, είμαι άθεος,
αλλά είναι πιο χριστιανοί από τους χριστιανούς, πιο δίκαιοι από τους δίκαιους, απλά αρνιούνται το Χριστό, το χριστιανισμό και αυτά. Ναι. Εγώ πιστεύω σε αυτούς πάλι, επειδή έχω δει ζωντανά παραδείγματα στα 47 μου χρόνια, 48 πόσο πάω, έχω δει ανθρώπους που την τελευταία στιγμή, ενώ λέγανε ξεγνάθεος, αλλά ήταν δίκαιοι, ελεήμων, δίκαιοι, στο ξανατονίζω, και είχαν αγάπη και ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη σώζει, να το ξέρεις. Ναι. Και το πιο αμαρτωλό, η ελεημοσύνη το σώζει. Τελευταία στιγμή... Είναι πολύ ωραίο που είπες. Πολύ, πολύ ωραίο, πραγματικά. Να τους έχει φανερωθεί ο Θεός με κάποιο τρόπο, δηλαδή πριν φύγουν για τον άλλο κόσμο, να πούνε ναι, υπάρχει. Ναι. Το έχω δει σε αν κάτσουμε ποτέ και κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, θα σου πω πάρα πολλά παραδείγματα. Και για αριστερούς. Εγώ είδα, ο ένας πατέρας μου έλεγε, εγώ θέλω να με κάψεις. Μια μέρα πριν πάθει το κεφαλικό, το πρωί μάλλον, και το βράδυ έπαθε κεφαλικό το μεσημέρι. Ναι. Κάτι λέγανε και λέει, όχι, το έχω πει πολλές φορές εδώ σαν παράδειγμα. Ναι. Τελευταία φορά, δηλαδή, το δίκαιο άνθρωπο, ο Θεός θα τον πάρει μαζί του, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ας λέει αυτός, θα του παρουσιαστεί στο κρεβάτι του πόνου, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα κάνουμε ένα άλλο αφιέρωμα κάποια άλλη στιγμή, να σου πω και εγώ κάποιες μαρτυρίες ανθρώπων. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε. Να το κάνουμε. Με τη θεολογική πλευρά, με τα φυσική, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Να το κάνουμε και με... Εφόσον μου λες ότι ξεκινάς και ένα άλλο, με βάση project, δηλαδή... Ναι, βέβαια, σαν αυτή τη διατριφή που είπε, πραγματικά ήμουν έγκυος για να βγάλω το ρίτσο. Να πει. Ήμουνα... Τι λες, ήσουν έγκυος, ήσουν έγκυος. Ήμουν έγκυος και με 100 βιβλία, γιατί είχε 100 βιβλία βιβλιογραφία. Συγγνώμη, πόσο χρόνο είσαι και ήσουν έγκυος, είσαι μωρό. Εμένα μου λέει κάνει τη διατριφή μου και λέω θα είναι 27. Ναι, έκανα, κοίταξε, εκτός από αυτές τις σπουδές έχω κάνει και, και μεταφραστικές, έχω τελειώσει και το μεταφραστικό. Μια ζωή είμαι μέσα στα γράμματα, τα αγαπάω τόσο πολύ. Δεν θέλω να αρνηθώ αυτό το στοιχείο. Πόσο χρόνο είσαι, εγώ σε κάνω 27-30, πόσο είσαι. Όχι, είμαι 3 χρόνια πιο, λίγο πιο μικρή από σένα. Ναι. Πιο μικρό δείχνεις όμως. Ναι. Πιο μικρό δείχνεις. Ναι, ναι. Έχω δύο κοριτσάκια, 15 χρονών η μία και 10 η άλλη. Α, θα είσαστε σας οι μαθήτριες. Ναι, ναι. Αυτό μάλιστα, μια και μου δίνεις πάσα, αυτό το έχει ζωγραφίσει, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δείξουμε. Κόρη μου, για το βιβλίο αυτό, η γυναίκα Σαολίνου, είναι αφιερωμένο στην Ονάτους που έφυγε από τη ζωή, ξαφνικά, στην Νατάσα μου. Το ονομάζω το ποιητικό μου βιβλίο «Γυναίκα Σαολίν», γιατί ήταν η Νατάσα μια γυναίκα Σαολίν, πολύ δυναμική, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Θες να μας διαβάσεις έτσι 2-3 βήματα, να μιλήσουμε, να παρουσιάσουμε και, και την ποιητική. Και καλά μου το είπες και μου το ξεκίνησες, δηλαδή αφορμή να γράψεις αυτή την ποιητική συλλογή ήταν η κουμπάρα μας, που ήταν δύναμη. Ναι, αυτό το βιβλίο, καταρχάς το που έχω φτάσει εγώ ως εδώ, το φίλο στην Νατάσα μου. Ήταν ο άγγελός μου στη ζωή, ο άγγελός μου στον ουρανό. Ήταν το σπρόξιμό μου να μπορείς να μου σκώνει την τρίδα. Έφυγε από τον μπαμπά. Όχι, όχι. Έφυγε έτσι ξαφνικά γανοκοπή. Στον ύπνο της. Τι ηλικία. 45. 44. Παναγία μου. Και να το έτσι θα πάω κι εγώ και το λέω. Και σας το λέω και δεν με πιστεύετε. Μου λες και είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη της. Εγώ γράφω από πολύ μικρή. Είχε θέματα ή έτσι τα καλά καθόμενα. Έτσι τα καλά καθόμενα. Δεν είχε. Οπότε θεώρησα, ήταν το έναυσμα, βέβαια όλη η συλλογή είναι αφιερωμένη σε εκείνη. Η τελευταία όμως ενότητα του βιβλίου είναι καθαρά ποίηματα, τα οποία είναι γραμμένα για εκείνη. Φωτοστέφανο Φιλίας τον ονομάζω. Λέω που μας άφησε για τον ουρανό των αγγέλων. Δεν αισθάνομαι αυτό το μεταφυσικό που λέμε, επειδή ήμασταν πάρα πολύ δεμένες σαν αδερφές, εδώ είμαστε πολύ μικρές βέβαια, μια φωτογραφία από το εξοχικό της, στο Βέλο. Φαίνεται καλά, αλλά παιδιά μπορούν... 17 χρονών. Και για πες, είναι εκδόσεις το βιβλίο. Είναι εκδόσεις δρόμων. Λέγεται «Γυναίκα Σαολίν». Και... και από ό,τι κατάλαβα τα σκίτσα είναι διάφορα. Βάλαμε και το παιδί μας. Έχω βάλει το παιδί μου και το εξώφυλλο είναι η Σόνια Δημητρίου. Είναι πολύ νέο κορίτσι, φρέσκο κορίτσι, συμμαθήτρια
της κόρης μου, ήταν και 16 χρονών παιδί. Πιάνω στη Σόνια και μ' αρέσει έτσι, ναι, που και το επίσης, κάνει. Μπράβο. Έχει μια άλλη εξαιρετική ζωγράφος που μου έχει έτσι δουλέψει πολύ και σε άλλα μου βιβλία και την αγαπώ επίσης πολύ, είναι η Μαρία Καρλέτσου, που έχω βάλει μέσα αυτή τη Σαουλίνη που είχε ζωγραφίσει. Για να διάβασέ μας μερικά ποιήματα έτσι να... Θα πω ένα ερωτικό και μετά θα σας πω ένα για την Νατάσα. Η δε γυμή. Νομίζω θα σας αρέσει γιατί είναι και θεολογικό αυτό. Σαν δε σαλεύει αγάπη, αθρώιστα του γιασεμιού τα κλόνια, κρίσταλο παγωμένο της γυναίκας το άρωμα, μπουμπούκια κλειστά τα ρόδα και ο βασιλικός στο κλάμα μαράθηκε. Δεν είναι πια βρόσιμος της αγάπης ο άρτος, από τον εγωισμό ποδοπατημένος. Αν δε σεβαστείς τη φωτιά, αναστενάρης δεν γίνεσαι. Και ο Σωκράτης, ποια ήξερε μετά τον κεραυνό, πως η βροχή καταφτάνει και η γυναίκα, ασέλωτος πήγασος, μένει χωρίς γέμια, με οπλές τα φτερά της ελευθερίας. Η τελετή, χωρίς μάρτυρα την αφοσίωση και χωρίς της αγάπης θυσία, άκυρη νύμφευση. Ιερέα, φιλόσοφε, μάθε της αγάπης τη νέα διαθήκη και το πάτερ ημών μέχρι να κεντήσει το νέο τον άστρο νηφικό η Πινελόπη. Είναι η Βεγινή. Είναι η πεμπτουσία του γάμου, δηλαδή. Mm. Είναι η αγάπη και ο σεβασμός. Ο σεβασμός, ταυτόσιμος, ισοδύναμος της αγάπης. Ίσον σεβασμός. Και το ένα ποίημα που έγραψα για την αγαπημένη μου Νατάσα, που είναι η πορεία της ζωής, που είναι και το πιστόφυλλο του βιβλίου, είναι λίγο η πορεία της ζωής της. Γιατί ήταν αέρινη, ήταν και χορεύτρια. Το περίεργο, το μεταφυσικό, τώρα θα σου πω ένα κομμάτι έτσι, πολύ γλυκό, της άρεσε πάντα το φάντασμα της όπερας. Πριν από κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι τώρα πόσο, επειδή έκανε και χορούς, μου είπε, δηλαδή πιάναν τα χέρια μου σε πολλά πράγματα, θα μου ράψει ένα φόρεμα. Και της έραψε ένα φόρεμα και το φόρεσε χορεύοντας το φάντασμα της όπερας. Καταπληκτικό ένα Λάτιν. Και σαν άγγελος ήταν. Πολλές φορές όταν τη σκέφτομαι και φέρνω στο μυαλό μου, τη φέρνω έτσι με αυτό το... Βαρύ είναι, λοιπόν, θα πούμε ναι. Πορεία ζωής. Αέρινα βήματα, το αντίθετο λόγου σιωπής. Καθώς τα πρώτα της περπατησιάς σημάδια ανάλαφρα ίχνη. Μετά, μορφασμοί σταυρού ορφικού που το στερέωμα κραδένουν στο έμπα της μέρας. Ύστερα, δειλά, σαν το ηλιοβασίλεμα που κλείνει τα βλέφαρα, την έντονη ματιά του πελάγου, η αυλαία της νύχτας ανοίγει, παίρνοντας στον ουρανό σου τις κόμες των άστρων. Από εκεί, τα μικρά της ζωής κατορθώματα, από γη, σάρκα, αέρα και φως παρελάβουν. Έργα ψυχής που ταξιδεύουν στο σύμπαν, διαφάνειες άειλες πριν την έκρηξη του πυρήνα τους και μετέπειτα φωτιά και σκόνη αστρική, αστρονόμους. Είναι και ψαγμένα, Για διάβασέ μου κι άλλο. Και ένα για τη μαμά μου, που παραλίγο να τη χάσω πέρσι, αλλά είναι πολύ πολύ γλυκό, τελευταίο, και πολύ που εύχομαι και στην Ανάσταση για τους ανθρώπους, αν μας παίρνει να το πούμε. Για μέ, έχουμε 10 λεπτά. Αυτό το ποίημα το αφιερώνω στους θεράποντες γιατρούς της μητέρας μου στον Ευαγγελισμό, που επί 6 μήνες έδινε αγώνα και τα καταφέρανε και βγήκε. Πέρασε από κορονοϊό, πέρασε από όλα η μαμά μου, με ένα μικρόβιο και κάνα μια ολόκληρη ιστορία, μην μπούμε σε αυτή. Λέγεται λοιπόν θαλαμοσκόπηση. Άνθρωποι έρχονται υποβοηθούμενοι, άνθρωποι φεύγουν υποβασταζόμενοι, άδειες ψυχές, ελπίδας απόϊχη, αγκαλιές συγγενών, σκιές ονείρων, μάτια τρόμου, φωτεινός θάλαμος, ψυχές σκοτεινές, το παράδειγμα, το μόνο φως και από τον Αγίον τα κάδρα. Ασπροντιμένος μετατοφόρος για τις διάγνωσεις στο άγνωστο, έρχεται από τον προθάλαμο της ελπίδας. Ναι, η ζωή συνεχίζεται. Ο πόνος, ένα χάδι στον νόμο, με βαμβακιού άγγιγμα. Ιπποκράτης και άνθρωπος γάρ.
Οι περγαμηνές ας γράφουν τις γνώσεις στα τεκμήρια, λέει η νοσηλεύτρια, την καλοκάγαθη καθαρίστρια, μα ο ηλικιωμένος. Λίγο νερό, φώναξε, έτρεξε. Ήταν ήδη αργά. Χαμογελά ο Γαβρίλ με τη ρομφαία την πύρινη και μονολογεί σκίζοντας τα δύο τη γη. Τι μένω ο Θεός, τι δε ο Άγγελος. Παρών και ο Θεός, με το κομποσκήνι, να μετρά έρευα και ημέρες σε ασθενείς, οδηπορούντες και γιατρούς, ζωοδότες. Όλοι αγαπούν τη ζωή. Όλοι πιστεύουν στην Ανάσταση. Έτσι είναι. Αυτό είναι μέσα στο μαύρο. Είναι λίγο καζαντζακικό, εγώ το βάψα. Πώς. Γιατί μέσα από αυτή τη θαλαμοσκόπηση, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ήρωες, δίνουν, εγώ το έβλεπα κάθε μέρα, δίνανε αγώνα τρομερό να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Καλά, ναι, γιατί κάθε βέβαια, εννοείται. Και οι νοσοκόμες και... Εννοείται, εννοείται. Και όλο το προσωπικό. Για ψυχοθεραπεία πήγα και τελείωσα βοήθως. Γιατί πέθανε ο πατέρας μου και δεν μπορούσα να ζω στο σπίτι μόνη μου. Και έκανα μέσα στην... μέσα στην καραντίνα τελείωσα βιοφωνικό όμως και μετά συνέχισα... πώς το λένε, ναι. Θα βοήθως νοσηλευτή. Έτσι. Ναι. Για να περνάει η ώρα μου, να ξεχνιέμαι, να... Υπάρχει και ένα σαρκαστικό που θα σ' αρέσει πολύ. Ένα αστείο. Εγώ θα τη δώσω το αντίδοτο. Το αντίδοτο. Δεν υπάρχει γιατριά στον έρωτα. Φαρμάκι που αλλάζει χρώμα και μέγεθος σε δόσεις μικρές ή μεγάλες. Ο τόνος, ανίωτος. Ο πόνος, ανίωτος. Και η ενδοφλέβεια αυτή που πονά, περισσότερο. Θα στη βαφτίζουνε παύση. Δεν νοείται ζωή χωρίς πόνο. Και το αχίλιο βέλος μαχαιριά στην καρδιά. Για να πετρώσει. Πετρώσει ο ήμερος. Πετρώσει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί για να πτερώσει. Για να βάλει φτερά, ναι. Για να πτερώσει ο ήμερος. Να γίνει αθάνατος. Η αχερουσία νέα ΕΔΕ. Η πόλη το σοκάρει. Βάρκα άδεια. Πώς κάποτε, άγγελο. Έχει ξαφτεριά στην ΕΔΕ. Δεν σε φτιάχνει νόηματα. Να το πιάσεις τύπος τύπο και να το βάζεις νόημα, ε. Και το κάνω πρώτη ανάγνωση. Συγγνώμη για τα σαρδά. Πρώτη ανάμα. Αλλά έχει πολύ νόημα αυτό. Δηλαδή είναι τρία διαφορετικά νοήματα έβγαλα εγώ εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αν κάτσουμε έτσι ποτέ και το αναλύσουμε, θα σου πω. Έχεις... Ποιο είναι το σατυρικό, για πες μου. Ναι, το Μέλι και Καρύβι. Αυτό ναι, που το είδα. Ναι, Μέλι και Καρύβι. Κάνε κάτι το ναι, ναι, ναι. Έτσι για να ανέβουμε λίγο. Για να κλείσουμε με έτσι κάτι πιο αισιόδοξο. Ναι. 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 Γιατί όντως πέσαμε λιγάκι με ναι, το... Νομίζω να το δω λίγο, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το Μέλι και Καρύβι. Καρύβι είναι στην αρχή. Στο βρω λιγάκι εγώ για να βεβαιωθώ ότι είναι... Ναι, για να βεβαιωθώ είναι αυτό. Να ρωτήσω και το, και η εκδόση, α, και εδώ και το Γιάννη το Ρίτσο είναι εκδόσεις ναι, δρόμων, ναι, ωραία. Ναι. Εδώ το εξώφυλλο και αυτά θυμάσαι να μου πεις. Το εξώφυλλο είναι του, το διάλεξε ο Πρώτης, ο Ζώης, ναι, και μαζί του το είδαμε. Άρα όλες τις δουλειές τις κάνεις αυτό τον εκδοτικό. Όχι, όχι. Ο προηγούμενος εκδοτικός μου για το παραμύθι, γιατί έχω γράφει και παραμύθια, είναι το αγόρι και... Δηλαδή και πραγματικά άξιοι άνθρωποι, τους τα βγάζεις ένα, έχεις γράψει και παραμύθι. Ναι, θες να το πούμε. Το αγόρι και ο δράκος, και είναι εκδόσεις άπαρσης και είναι για παιδάκια έτσι, από 4 ως 9. Θα το φέρω την επόμενη φορά. Ναι, νομίζω ότι θα συνεχίσω να γράφω παραμύθια γιατί δεν θέλω ποτέ να μεγαλώσω. Στο φέρω, στο κάνω δώρο μου πολύ. Εντάξει,
να μου το φέρεις να το παρουσιάσουμε κιόλας και έχουμε και άλλα πολλά πράγματα να πούμε. Μην βλέπεις τώρα που μου άργησες και μου ήρθες αργά και δεν προλάβαμε να το κάνουμε. Από το μέλι στο καρφί. Από το καρφί στο μέλι. Βελάθηκαν οι ώρες. Χορτάσαν οι ώρες. Ξεκίνησε με τη χαρά. Τέλειωσε με λύπη. Με αγάπη, όνειρα, τρελά. Και άφθονο καρδιοχτή. Πέρασε γρήγορα καιρός. Έπιασε η μανάδα. Μενάδα. Σκίασε ο ουρανός και συννεφιά αράδα. Να το χαμόγελο. Κόκκινη μαυροδάφνη. Ύστερα το ειδίποτο γίνει και παραδάφνη. Πικροδάφνη. Με πέρασε και ο καιρός. Μα πέρασε και ο καιρός και του ουρανού αγγέλη ανέβηκαν τρία σκαλιά, έγιναν αρχαγγέλη. Αντί για το φωτοστέφανο κρατάνε τη ρομφαία, αντί για πέπλο διάφανο κρατούνε μαύρη σημαία. Αυτά είχα να σας πω. Να το ξανασκεφτείτε και για αγάπη γνήσια διόλου να μην βιαστείτε. Φορέστε τη... Αυτό είναι ωραίο να πας να κάνεις και σε θέατρο. Φορέστε την κορώνα της. Φορέστε την κορώνα της. Ντυθείτε βασιλιάδες. Αν θέλετε γάμος κομφερτή, ντυθείτε μασκαράδες. Αυτό είναι ωραίο. Είναι να θεατράνη, το κάνουμε. Ναι, έχει θεραπεία. Να λέμε την αγάπη μου. Α, ωραίο αυτό, όντως μας ανέβασε λιγάκι. Γι' αυτό είπα να το αφήσουμε. Άλλωστε μου είπες για το θέατρο και μου είπες ότι εσύ θα κάνεις, δεν κατάλαβα. Εγώ θα κάνω τη σκηνοθεσία και θα κριτικογράψω φυσικά. Τώρα εμένα με τρέπει περιέργεια για τον ηθοποιό, αλλά επειδή δεν θες να τον πεις δημόσια, όχι, θα τον πεις αυτό, μετά. Είναι ότι ακόμα δεν έχουμε καταλήξει, είμαστε σε ανέβρεση και είμαστε... Και τότε να σου προτείνω εγώ, Θα δούμε δύο-τρεις, ευχαρίστω. Ναι, θα δούμε δύο-τρεις. Θα μου πεις τι για να σου πω. Δεν είναι από εμένα, βέβαια, δεν εξαρτάται. Από την παραγωγή, ναι, βεβαίως. Ναι. Γιατί είμαστε πολύ κοντά, είμαστε έτσι. Φίλους τοπιούς που νομίζω... Θα τα πούμε μετά. Καλά, ναι, δεν ξέρω, ναι. Δεν ξέρω το σενάριο, τι θα είναι περίπου. Τι... Α, δεν μπορώ να πω, δεν με αφήνει ο θεατρικός συγγραφέας. Σε μένα δεν θα πεις λιγάκι κρυφά για να ξέρω τι. Μπορώ να πω μόνο το μόνο που με αφήνει να πω, γιατί ακόμα είναι στη συγγραφή του έργου και δεν το έχει τελειώσει και μου είπε να μην το αποκαλύψω. Ούτε η αδερφή του δεν ξέρει. Είναι ότι θα είναι κωμωδία και ότι σίγουρα αυτό θα αφήσει πολύ πολύ γέλιο στον κόσμο. Ο πρωταγωνιστής πρέπει να είναι. Να σου πω, αυτό σου λέω για τον άντρα, πρέπει να είναι μεγάλος. Κατάλαβες τι λέω σε αυτό το στυλ ηλικιακά. Όχι, δεν πρέπει να είναι μεγάλος. Πάντως το έργο θα είναι πολύ επίκαιρο και θα διακομωδεί τα κακό κείμενα των τελευταίων ετών, ειδικά μέσω πολέμου και κορονοϊού. Αλλά δεν θα πω. Αυτά μόνο μου επιτρέπετε να πω και αυτά μπορώ να πω. Ωραία, άρα πρέπει να βρούμε κωμικούς ηθοποιούς. Έχουν κάποιους. Αν δεν μου καταλήξουν, πολύ ευχαρίστως να ξαναγυρίσουμε και ωραία. Να το δούμε. Άρα αυτό είναι πολύ ωραίο όμως, γιατί σου δίνεται η δυνατότητα της σκηνοθεσίας. Που την αγαπώ πολύ. Έχεις ασχοληθεί καθόλου. Έχω κάνει θεατρική σπουδή. Παρελθόν, βεβαίως. Δεν είναι ότι είσαι άσχετη από σκηνοθεσία. Κριτικογράφω για θέατρο εδώ και 3 χρόνια. Προέκυψε αυτή η πρόταση και με έχει γεμίσει μόνο χαρά. Οπότε, σίγουρα οι θεατρικές σπουδές που έχω κάνει μου το επιτρέπουν αυτό. Ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο που κάνεις. Είναι ευχάριστο γιατί εξελίσσεσαι και ανοίγεσαι. Τώρα βέβαια δεν ξέρω οι σκηνοθέτες που μας ακούνε τι θα πούνε. Δεν με πειράζει. Αλλά γιατί να σου πω το τι βάθος γίνεται. Μου πειρώσει, μ' αρέσει να πέφτω στα βαθιά και εξάλλου όλοι μαθαίνουμε στα δύσκολα. Έτσι θεωρώ. Οπότε θα είναι ένα καλό μάθημα. Εγώ τώρα να σου πω κάτι. Είμαι λίγο σε αυτό, ναι. Έτσι. Με βλέπεις λίγο περίεργη γιατί... Εντάξει, τώρα και εγώ θα μπορούσα, δηλαδή ο κάθε ένας δεν μπορεί να γίνεται σκηνοθέτης. Έχω ένα μεγάλο δάσκαλο. Όπως ο κάθε ένας δεν μπορεί να γίνεται καμεραμάνι. Δηλαδή κάπου, όπως με ενοχλεί τώρα που βλέπω στην τηλεόραση τους τραγουδιστές να έχουν γίνει παρουσιαστές και οι πραγματικοί παρουσιαστές να κάθονται στα σπίτια τους και να πεινάνε. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα σεβασμό. Έτσι. Ακριβώς. Λίγο έχουμε μπλέξει τα. Γι' αυτό ξαναλέω ότι έχω ένα μεγάλο φίλο και δάσκαλο από πίσω, τον κύριο Λέρτα, που ανά πάσα στιγμή, που είναι ο άνθρωπος με τον γαρίφαλο, που ανά πάσα στιγμή πιστεύω ότι θα με βοηθήσει και θα με στηρίξει, γιατί με αγαπάει και τον αγαπώ και. Ωραία. Οπότε.
Εντάξει, αυτό τώρα εσένα είναι κάτι άλλο, γιατί... Είναι κάτι διαφορετικό. Και σε ένα σχολείο τώρα, εγώ έχω δει παραστάσεις που δασκάλες έχουν σκηνοθετήσει παιδικές παραστάσεις σε σχολεία, που μετά έχουν πάει και παραπέρα, έχουν γίνει επιτυχίες και τις σκηνοθετήσαν οι καθηγήτριες που δεν είναι σκηνοθέτες. Κατάλαβες το σκηνοθέτη. Και όμως βγήκε κάτι πολύ ωραίο. Θέλω να πιστεύω ότι η κριτικογραφία μου το θέατρο τα τρία τελευταία χρόνια θα μου επιτρέψει έτσι να έχω και ως ποιήτρια ιδέες αρκετές για τη σκηνή και θα δοκιμαστώ. Μ' αρέσει να δοκιμάζουμε στα δύσκολα. Το καινούριο. Οπότε, ναι, μ' αρέσει το καινούριο. Είναι ίντρικα για μένα. Αυτό είναι αδρεναλίνη. Ναι, είναι αδρεναλίνη και μ' αρέσει να δοκιμάζουμε σε διαφορετικά πράγματα και τις αντοχές μου και τα όρια μου και το πνεύμα μου. Και μακάρι αυτό που θα γίνει να είναι αγαπητό στον κόσμο και πάνω απ' όλα να το αγαπήσω εγώ. Γιατί αν εγώ νομίζω ότι αυτό το έργο μετά θα το αγαπήσει ο κ. Καρακασίδης. Και σίγουρα θα ανέβει στη Ζακυνθινή Εστία, εννοείται. Μακάρι, αυτό. Μακάρι, μακάρι. Και βέβαια, αν δούμε ότι είναι επιτυχημένο. Θα πάει και Ζάκυνθο, εννοείται, δεν το συζητώ. Και έχουμε και άλλες άκρες, και για Μεσολόγγι, για Κρήτη, θα δούμε. Θα εγώ να πω το κύριο Καρακασίδη να μου στείλει μήνυμα για την παρουσίαση που κάνει, για να ξέρω να τα πω. Ναι, ναι. Να μην τα ξεχνάω. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω. Εγώ θες να πεις κάποιο ποίημα, να κλείσουμε με ένα ποίημα, θες ένα ποίημα από το Ρίτσο, θες ένα. Κάτι που θες εσύ να το κλείσουμε με αυτό, να είναι ο χαιρετισμός σου. Εγώ θα πω την Καρολάιν. Επειδή μιλήσαμε για γυναικοκτονίες και για να δώσω πάσα στο επόμενο βιβλίο μου, τη φωνή, την κραυγή της Ήρυδας. Που αυτό πιστεύεις δηλαδή το Σεπτέμβρη που θα ξεκινήσουμε εκπομπές. Όχι, είναι πολύ νωρίς, Σεπτέμβρης, είναι πολύ νωρίς. Θα το παρουσιάσουμε τον Οκτώβρη, Νοέμβρη. Πιο μετά, πιο μετά. Τα Χριστούγεννα. Ναι, εκεί πιστεύω, γιατί έχουμε και το θέατρο και δεν νομίζω το πρόβλημα. Καρολάιν. Το λευκό στεφάνι αίμα έσταξε, του ουρανού τα χαλάσματα, η σφίγγα μίλησε, του ρολογιού το ρόχο, κεφαλοκυνηγός στα δόκανά του πιάστηκε. Δεν σώζει την κόλαση η μάσκα και της ψυχής το απόν αποτύπωμα. Φάντασμα της δικαιοσύνης έκτισε τόσο και το σφυρί της αλήθειας το υπτάμενο κάστρο κατέριψε. Τα ουριαχτά της Οδύνης σημάδια στο λαιμό της άνοιξης. Τώρα, ώρα μηδέν, μα θα ηχήσει ως αγγέλου κάλεσμα του μωρού η ορχήστρα. Δεν περπατούν οι σφιγμοί στα ρολόγια. Τώρα, η αλήθεια επέστρεψε. Μα όχι εσύ, τη ζωή κρίνω ευωδιαστό. Δίθεν τζέντλεμαν, πιτρώνουν στου κελιού το δάπεδο σικόδεντρα. Έμεινε το σπασμένο των ωρών κομπολόι. Αλλού οι χάντρες, αλλού το σκηνή. Πρέπει να προλάβω. Είναι των ψυχών σήμερα. Αυτό το έχεις γράψει πριν σκοτώσει την Καρολάιν. Ναι, πριν. Όχι, μετά. 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 Εμπνεύστηκα από την Καρολάιν. Εμπνεύστηκα από την Καρολάιν. Γιατί καλέγα ότι είσαι προφήτης. Όχι, όχι. Εμπνεύστηκα από την Καρολάιν. Θα έλεγα είναι προφήτης, δεν υπάρχει. Ξέρεις. Μακάρι να μην. Θα έλεγα μην τα γράφει. Στο X-Factor που ήταν ό,τι έγραφε στο βιβλίο γινόταν. Θα έλεγα μετά ότι έχεις μαγικές ικανότητες. Μακάρι η ευχή μου είναι όλος αυτός ο κύκλος βίας όσο μπορεί, αν όχι να σταματήσει να μειωθεί. Δεν ξέρω. Γενικά, γενικά η βία και από τη γυναίκα απέναντι στον άντρα και από τον άντρα απέναντι στη γυναίκα, γιατί και εμείς κάνουμε δικιά μας βία. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, απειλούμε τους άντρες. Δηλαδή, να σου πω κάτι και αυτό, μπορεί να του λέει η Καρολάιν, πάρ' το παιδί και θα φύγω, θα πάρ' το παιδί και θα φύγω. Έτσι δεν είναι. Και αυτός μόνο στην τρέλα ότι μπορεί να φτάσει το παιδί του. Υπάρχει θεία δίκη. Να τα αφήνουμε στο Θεό. Τίποτα από τα χέρια μας να μην τρέχει. Ναι, είναι που άκουσαμε τώρα αυτό. Ναι, αλλά δυστυχώς. Είμαστε άνθρωποι. Ο θυμός, ο θυμός. Και αυτός ο θυμός, το ένα λεπτό του θυμού είναι που είμαστε. Ο θυμός είναι δαιμονικό συνέστημα. Ναι, είναι δαιμονικό συνέστημα. Συμφωνώ. Ο διάβολος λοιπόν, πώς μπορεί να με χτυπήσει εμένα, ναι. Με το θυμό, με τις φοβίες, με τις αρνητικές σκέψεις, έτσι μας χτυπάει. Πώς θα μας χτυπήσει. Και τι θα βάλει εσένα, ναι, να μου πεις μια κουβέντα που εμένα θα με, θα με κάνει μπαρούτι. Και θα βγάλω το... Γι' αυτό... Εγώ με έχω δει να θυμώνω. Και να... Είμαι δηλαδή στο... Θυμάμαι με τον άνθρωπο που τσακωνόμουν, να μου λέγει καλά. Τον καθρέφτη κοιτά, γέσαι και τώρα που τσακωνόμαστε. Αλλά έβλεπα ότι είχα εδώ, όπως φώναζα,
είχαν γίνει εδώ δύο πραγματάκια έτσι από τα νεύρα μου που ζαρώνω και πάνω. Ήμουνα σαν το διαολάκι, πραγματικά. Δηλαδή το πρόσωπό μου είχε γίνει σαν διαολάκι από το θυμό. Ναι. Και με έβλεπα εκείνη την ώρα και με έβλεπα τόσο άσχημη. Λέω, όχι, εγώ δεν θα ξαναγίνω. Αυτό πρέπει να γίνεται μάθημα στο σχολείο, έτσι όπως το θεατρικά και τόσο έτσι παραστατικά. Είναι. Γιατί όντως ο θυμός. Ο θυμός και ο Θωμάς Ακινάτης αυτό έλεγε. Ναι. Ότι είναι συνέστημα. Μας αλλάζει, μας παραμορφώνει. Ναι, ναι, ναι. Και αν κάτσουμε όλοι και δούμε τον εαυτό μας πραγματικά όμως σε θυμό, ναι, πώς γινόμαστε. Εγώ με είδα και λέω, Παναγία, πώς άσχημη. Όχι, άλλο πράγμα ήμουν. Ένα άλλο πράγμα. Έλεγα εγώ, είμαι αυτή. Μέσα στο θυμό μου, όμως, μέσα στα νεύρα μου, είδα την εικόνα. Και μου έμεινε μετά, όταν ηρέμησα, μου έμεινε η εικόνα αυτή. Και λέω, δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου να το ξανακάνω αυτό. Όχι ότι δεν θυμώ. Και τώρα θυμώνω, αλλά προσπαθώ να σήμερα δεν άκουσα τη γλώσσα μου από τα νεύρα μου. Να σου το πω, δηλαδή, για να μην βγω εκτός αυτού, δεν άκουσα τη γλώσσα μου. Προσπαθώ να κάνω κάτι να μην ξαναγίνω έτσι. Mm-hmm. Εγκράτεια. Ναι. Ή αλλιώς όπως είναι τη λέγαμε. Είναι δύσκολο, αλλά τέλος πάντων. Όπως θα το καταφέρουμε, που θα πάει κάποια στιγμή. Ναι, να οι παλιοί πατέρες, διάκρισης, με αυτή τη λέξη θα να κλείσω. Με τη λέξη διάκριση. Με δύο γιώτα, που είναι μία από τις αρετές, την έχουν πάρα πολύ ψηλά πνευματικοί άνθρωποι, αγιορείτες μου. Σε βλέπουν στα μάτια, βλέπουν πραγματικά να έρχεσαι. Είχα την τύχη να έχω ένα πνευματικό, ένα τέτοιο πολύ φωτισμένο άνθρωπο, όχι αγιορίτη. Θα κλείσω με αυτόν τον Πάτερ Κωνσταντίνο που υπεραγαπώ. Στο Εγκληφάδα. Όχι, είναι στο Άγιο Ελευθέριο, δεν ξέρω να πάω, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή σε τι να ζει ο άνθρωπος. Πάνω από χρόνο να επιστρέψει. Που από μακριά σε έβλεπε ό,τι και να σου συνέβαινε, οτιδήποτε ήταν αυτό, είχε μπει ήδη μέσα στον ψυχισμό σου και σου έλεγε πράγματα και ρωτήσεις που σου έκανε, ήταν γύρω από αυτό που σε βασάνισε, καθόλου τυχαία. Υπάρχουν αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι και είναι ανάμεσά μας. Τώρα τι να σου πω. Γιατί πέρασαν να περάσουν μέσα δύο άνθρωποι. Ανοίξω, το είπα και στην προηγούμενη νομίζω εκπομπή, γιατί το νιώσα αυτό το πράγμα. Εμένα ο γέροντάς μου κοιμήθηκε. Όταν πριν κοιμηθεί λοιπόν μου είχε δώσει ευλογία και πήγα σε ένα πνευματικό του παιδί εκεί στην εκκλησία στον Αγιατρέα. Μετά το πνευματικό του παιδί μου λέει, επειδή βλέπω ότι θες συνέχεια επαφή, καλό είναι να πας στην ενορία σου. Εγώ τα πήγα στην ενορία μου, ο παππούλης που ήταν τότε, ενώ το λάτρευα. Α, πρόσεξε, ο παππούλης αυτός που πήγα, το λάτρευα το τον άκουγα από την ωραία πύλη. Τα λόγια του μαγγίζανε μέσα στην ψυχή, σαν λόγος. Είναι ο καθηγητής που σου έλεγα, που αγαπάει το Γκαζατζάκι. Όταν σαν πνευματικός όμως ήταν χειρότερο σαν τη μάνα μου. Mm. Τον είδα σαν τη μάνα μου. Αυστηρός εννοείς, πνευματικό. Πριν δεν ήταν τόσο αυτή. Τον είδα σαν τη μάνα μου. Δεν αναπαυόμουν και με αυτά που μου έλεγε εγώ ήθελα να έξω να λάβω να πέσω μέσα. Η αδερφή μου το διέκρινε αυτό, ότι δεν απαναγόμουν, έκλαιγα αυτό, το ένα τάλος σου λέει δεν είναι καλά. Και πήρε το γέροντά μας, δεν είχε κινηθεί ο γέροντάς μας, να του πει ότι δεν αναπαύεται και της είχε δώσει ο παππούλης, ο τάδε, μου δίνει ευλογία να πάω αλλού. Της δίνω ευλογία να φύγει να πάει αλλού. Τα πόδια μου με οδηγήσανε στην εκκλησία δίπλα από τη δουλειά μου, ναι, το πνευματικό που έχω τώρα. Ναι. Εγώ δεν ήξερα καν ότι ο άνθρωπος γράφει βιβλία. Βγάζει ένα τρίμηνο περιοδικό. Το τρίμηνο περιοδικό, λοιπόν, εγώ πήγα σε εκείνον το 16-17, το 18 φεύγει ο γεροντάς μου, ο παλιός που είχα κοιμάται. Και βλέπω σε αυτό το τρίμηνο περιοδικό ότι κάνει ένα αφιέρωμα στο γεροντά μου. Δεν έδωσα βάση, γιατί λέω αυτοί γνωρίζονται, δεν έδωσα βάση. Πόσα χρόνια τώρα παίρνω και τα βιβλία. Α, μαθαίνω μετά ότι όπως έβλεπα στα Χοντορίκη, είδα τα βιβλία του, γιατί ποτέ δεν πάω, εγώ γράφω. Πάντα. Αγόρασα τα βιβλία του. Ένα βιβλίο, το θαύμα, που πραγματικά είναι θαύμα, γιατί και εκείνη τη στιγμή εγώ που το διάβασα ένιωσα θαύμα, όχι στην αρχή. Γιατί ξεκίνησα να το διαβάζω από το Σεπτέμβρη και τώρα το τελείωσα. Ναι. Το τελείωσα τη Μεγάλη Εβδομάδα, για να σου δώσω να καταλάβεις, που ένιωσα και το δέος. Τη Μεγάλη Τετάρτη ήταν, έχω πάει θάλασσα και διαβάζω κιόλα. Ναι. Έχω φτάσει σε ένα κεφάλαιο. Α, εγώ εντωμεταξύ
όλο αυτό το διάστημα που είχε γεννηθεί ο γεροντάς μου, να λέω, αχ, μωρέ γέροντα, θα κάνω αυτά που κάνω, αυτά που κάνω, τέλος πάντων τα δικά μου, του λέω εγώ εκεί με το μυαλό μου. Επέφτωσε πάλι ως το... Καθόλου τυχαίο, να το θαύμα σου. Που μέσα, άκου τώρα, στην ιστορία του βιβλίου είναι για ένα παιδί που ψάχνεται να βρει την αλήθεια του και όλα αυτά. Και στη μέσα σε ένα κεφάλαιο, έχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο, ναι, μιλάει για τον γέροντα. Δηλαδή πώς τον συναντάει ο ήρωας, και αυτά. Εκείνη την ώρα, εκείνη δηλαδή δεν ξέρω εγώ έτσι αισθάθηκα, γιατί ήμουν και στη θάλασσα, επαφή, σου λέω στο τόπο. Επαφή, επαφή. Περιτώ να σου πω τη λιγμή και αυτό, αλλά ένιωσα ότι δεν είχε καταλήψει ποτέ ο γεροντάς μου. Δεν είναι τυχαίο που πήγα τον πνευματικό πίτα, δεν είναι τυχαίο καθόλου, 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 καθόλου. Έγινε γιατί εκείνος με καθοδήγησε. Έγινε διασύνδεση. Ναι. Έκανε τη διασύνδεση. Ναι. Και βλέπω ότι μεταξύ και ο γέροντας αυτός τώρα που έχω παππούλης, που έχω τώρα, αντιμετωπίζει όπως με αντιμετώπιζε ο γέροντας Γαβριήλ. Μου έχει αυτή την... Και θέλω να πάω να του τα πω βέβαια, γιατί δεν έχω πάει, γιατί τώρα σου λέω μου γίνεται όλο. Θέλω να πάω να του πω όλο αυτό που ένιωσα. Και εκεί κατάλαβα ότι... Ένιωσα ότι δεν με κατάλαβες, ένιωσα το... ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο, δεν έγινε τυχαία, δεν έγινε... Όταν είπε σου δίνω ευλογία να πας αλλού, εκείνος με οδήγησε σε αυτόν τον παππούλη που πήγα. Ναι, ήταν τα βήματα. Και γι' αυτό και αυτός ο παππούλης μου φέρεται ακριβώς όπως ο γέροντάς μου. Η συνέχεια. Η συνέχεια της ιστορίας. Ναι, ναι. Δεν τυχαίο. Γιατί δεν ήθελε να χάσει το Θεός. Τι ξέρεις μετά, όταν τη δεις... Αν απελπιστείς, αν αυτό, αν νιώσεις αμήχανα, μπορεί να μπερδευτείς και να... Ναι. Το νιώσω αυτό και να κλείσουμε έτσι. Εντάξει. Θα κάνουμε μια... Θα κάνουμε και να πω για τελευταία πάσα, έτσι, που είναι τώρα με αυτό. Γνώρισα έναν άνθρωπο στη ζωή μου, μια εξαιρετική ζωγράφη. Εδώ την Αγγελίνα. Αγγελίνα, την Αγγελίνα, ναι. Την οποία αγαπώ πάρα πολύ. Είναι πολύ αδερφή μου. Και γιατί την αισθάνομαι αδερφή μου? Γιατί είναι αυτό το άγγιγμα ψυχής που λέω. Πολλές φορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Την Αγγελίνα να τη φέρουμε και εδώ, να παρουσιάσουμε τη δουλειά της. Έχει καταπληκτική... Κάποια στιγμή που θα μπορεί. Έχει βεβαίως μια καταπληκτική αίθουσα. Παρουσιάσεων που δημιούργησε για λογοτέχνης στην Δροσοπούλου. Άρα πρέπει και την αίθουσα να... θα πρέπει να έρθει. Είναι καταπληκτική. Θα πρέπει να έρθει. Είναι εξαιρετική, σου βγάλω εξαιρετική τίτλα. Σας προσκαλούμε, κυρία Αργυρό, έχετε και το όνομα της μανούλας μου και είναι ωραία με Νέα Γενάρη, άρα πρέπει... και θέλω να πω, να υμνήσω και την αγάπη που έχω στην ανιδιοτέλεια, δηλαδή. Θεωρώ ότι με έπιασε από το χέρι και γίναμε αδερφές. Αυτό το συνέστημα το κρατάω, το μεταφέρω στον κόσμο. Είναι άνθρωποι πώς συναντιούνται. Ναι, εγώ πιστεύω είναι η άβρα. Ναι, ναι. Και όταν ο άλλος είναι θετικός και φωτεινός, ναι, είναι η άβρα. Αμέσως. Το ίδιο ακριβώς συνέστημα στη ζωή μου τον τελευταίο καιρό, όπως λέω, είναι το κορίτσι μου με άφησε, αλλά πίσω μου άφησε δύο ανθρώπους, δύο αδερφές. Άλλη μια κοπέλα που παρουσιάστηκε στη ζωή μου τα δύο τελευταία χρόνια και έχουμε δέσει πολύ ψυχοπνευματικά είναι η Παναγιώτα Ιμπλέτα. Η οποία είναι πολύ απλό και ταπεινό πλάσμα. Πολύ καλό, την ξέρει ο Γιάννης ο Καρδάκης. Ένας ιδιαίτερος άνθρωπος με πάρα πολλά χαρίσματα. Εγώ μένω στην ψυχή, δεν μένω στο πνεύμα. Γιατί πνεύμα υπάρχει παντού. Ψυχή. Άκου, βρε. Όταν υπάρχει ψυχή, υπάρχει και πνεύμα. Τα πάνε μαζί. Συνήθως βλέπεις... Γιατί ο άνθρωπος, άνθρωπος που έχει ανοιχτή ψυχή, έχει και ανοιχτό μυαλό. Μιλάω για... Δεν γίνεται να είσαι στενό μυαλό. Εντάξει. Και όμως να σου πω κάτι. Εγώ ξέρω ανθρώπους που δεν είχαν πάει ποτέ σχολείο, αυτό, αλλά αυτό το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά έχουν απεριόριστη ευγένεια, λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Το πνεύμα δεν έχει σημασία με τη μόρφωση. Με τη μόρφωση. Όχι, όχι. Μιλάω, αυτό είναι το θέμα. Μιλάω για τη μόρφωση. Όταν λέω πνεύμα, εννοώ ψυχή. Το πνεύμα είναι η ψυχή. Ρα. Άρα λοιπόν, ίσως λάθος η τοποθέτηση. Μόρφωση, η μόρφωση δεν παίζει κανένα ρόλο. Η ψυχή είναι πάνω απ' όλα, η οποία όμως καλλιεργείται συνεχώς μέσα στη ζωή μας, μέσα από τα πράγματα μας.
έρχονται δίπλα μας, τα χαστούκια που τρώμε. Που αυτά είναι για καλό, για να εξελιχθούμε. Άλλοι σκληραίνουνε. Εγώ έχω δει περιπτώσεις με ανθρώπους που φάγανε χαστούκι και σκληρίνανε και γίνανε πολύ σκληροί άνθρωποι. Και απομονωθήκανε και σκληρίνανε. Και έχω δει σκληρούς ανθρώπους που φάγανε χαστούκια και γίνανε ευαίσθητοι. Τα έχουμε δει και αυτά. Βλέπεις και άλλους πάλι που ήτουσαν ένα... Γιατί... Έχω μια άποψη, αν με επιτρέπεις. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι εδώ μπαίνει... Γιατί μιλήσαμε για διαβολικά πράγματα πριν. Θεωρώ ότι εδώ μπαίνει το καθαρά μεφιστοφελικό στοιχείο του εγωισμού. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος μπορεί να πορευτεί μόνος του, μες στη μοναξιά του, αποκλείεται από τους άλλους. Δεν γίνεται αυτό να πραγματοποιηθεί. Δεν είναι στη λύτης ο άνθρωπος. Θέλει πάντα... ζει μέσα σε ένα σύνολο, σε μια συνοδοιπόρους, συμπολεμιστές. Ναι. Θέλει συνέχεια συμπολεμιστές. Για να ξέρεις αυτό που μας το είπε, γιατί κάνουμε τη Δευτέρα εδώ στην Ενωρία ένα εργαστήριο που φτιάχνουμε στα βουλάκια, τέτοια ναι. Πολύ ωραία πράγματα. Και αυτό μας είπε τη Δευτέρα ο Πάτερ Δημήτρης, ότι κάποιος θα πρέπει να κάνει πρώτα αυτογνωσία, ωραία, γιατί ο χειρότερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Μεγάλη αλήθεια. Ο χειρότερος. Μετά είναι οι καταστάσεις που μπορούν να μας ρίξουν και μετά είναι ο διάβολος, που ο διάβολος τι χρησιμοποιεί. Τα μίση, τις κακίες και αυτά. Και αυτά αντιμετωπίζονται μόνο με συνοδοιπόρους, με συμπολεμιστές. Δεν μπορείς μόνος σου. Γιατί μόνος σου γεννιέται μνησικακία. Πρέπει να έχεις άπλα, πώς να σου το πω, να έχεις άπλα στην καρδιά σου. Να... Ναι. Και να σου πω κάτι, αν δεν μου δώσεις εσύ χαστούκι, πώς θα μάθω εγώ να σε συγχωρώ. Εντάξει. Και τώρα χαίρομαι για αυτό που είπες, πάρα πολύ. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι το έχω, έτσι όπως το λες, με αυτό να κλείσουμε. Ναι, αυτό εδώ. Αυτό νομίζω ότι είναι ότι πρέπει και θα το διαβάσω λίγο για να μην σε συγκινήσει. Και απλά ξέρω ότι είναι ένας άνθρωπος που έχω πολλά να πω μαζί της. Πες μου κιόλα. Πες μου. Πες μου πως τίποτα δεν τελειώνει στη ζωή στο παιχνίδι. Στα παιδιά στις αλάνες που με βία σπρώχνουν ως το ξημέρωμα των γονιών τους τα πρέπει. Πες μου το άσπρο πως επιβιώνει στα γκρίζα των καιρών λασπόνερα. Πως τον ούφαρο, περήφανος νάρκισος, κάτω από τους καταράκτες, παρά τις λιδωρίες και ψέματα ορθώνεται. Πες μου, πώς χωρά σε μια προσευχή ένα πιάτο ηλιές, ειρηνόψων, ζυμωμένο στον δακρύων της σκάφη. Πες μου, πως τα όσα λάθος ζυγίσαν, γλάρι πληγωμένη, μαλεύτερη, το βάθος της μέρας ισορροπούν. Πες μου, ο ουρανός, πως ακόμα μας ανήκει και οι ανέντιμοι δεν τον κατήργησαν. Μίλα μου. Η αγάπη σαν όνειρο, ακόμα λευκό, σαν αστέρι στο βυθό, αλόβητο, των κρυμμένων πατρίδων. Αυτό το πες μου είναι να πες μου εναντίον στον εγωισμό μας. Ένα πες μου εναντίον στον εγωισμό μας. Με αυτό θα κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Εννοείται ότι ξαναδίνουμε ραντεβού. Ευχαριστώ γιατί πάρα πολύ. Δεν είπαμε πάρα πολύ, είπαμε πολύ λίγα πράγματα. Εδώ έχει γράψει και παραμύθια, έχει και δεν τα έχει φέρει. Άρα... Έχουμε μια επανάληψη. Έχω παραμύθια, ναι, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Τα περίπτερα στη Νέα Σμύρνη είναι ενεργά μέχρι και αυτή την Παρασκευή, άρα καλό είναι να πάτε. Ο Σύλλογος Κριτών Νέας Σμύρνης κάνει τον ετήσιο του χορό στο Νομαλό, 12 η ώρα το μεσημέρι, την Κυριακή. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Ένωσης Κριτών για να κλείσετε προσκλήσεις και τα λοιπά. Τι άλλη ανακοίνωση να πω. Να πούμε στο το πάρτι, το πάρτι εννοείται της Βίκης μας. Δηλαδή θα συνεχιστεί το γλέντι Σάββατο βράδυ και μετά πάτε κριτικά. Πρώτα θα χορέψετε τα 60's και τα night και μετά θα πάτε να χορέψετε πεντοζάλια. Λοιπόν... σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τα κορίτσια που μου ήρθαν και μου δώσανε φως εδώ. Καλή συνέχεια. Σας αγαπάμε. Στο επανειδήν την άλλη Τετάρτη, πρώτο Θεό.